Φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε βράδυ Σαββάτου, 10 λεπτάκια μετά τις 11. Μετά τις 10 μάλλον, όχι μετά τις 11, μην βιαζόμαστε. Με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Παναγιωτήτη πίσω από το μικρόφωνο. Πρεμιέρα της νέας εκπομπής εδώ στο Λίμπερο, εκπομπή post-game. Μαζί θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε Σαββατοκυριακή από τις 10 μέχρι και τη 1, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Με ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, με όλη την αγωνιστική δράση που θα υπάρχει κάθε Σαββατοκύριακο φυσικά μέσα στην σεζόν. Με τα παιχνίδια κυρίως των ομάδων της πόλης, θα δώσουμε έμφαση φυσικά σε ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή και ό,τι υπάρχει από το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Και γενικότερα θα πηγαίνουμε παρεούλα, θα σας κρατάμε συντροφιά με οτιδήποτε άλλο υπάρχει για να σας ενημερώνουμε, να αναλύουμε, να σχολιάζουμε και με τη δική σας συμμετοχή. Post game λοιπόν, κρατήστε το όνομα, έτσι θα είμαστε μετά τα παιχνίδια κυρίως. Οπότε νομίζω το post game ταιριάζει αρκετά για βράδυ Σαββάτου και βράδυ Κυριακής μετά από αγωνιστική επικαιρότητα. Βέβαια ξεκινάμε, κάνουμε πρεμιέρα σε μια πιο ιδιαίτερη μέρα, με όχι με την αθλητική επικαιρότητα μάλλον να μην βρίσκεται τόσο ψηλά στην ατζέντα λόγω της ΔΕΘ, λόγω της και όσων συμβαίνουν γύρω από τη ΔΕΘ σήμερα στην πόλη, με το κέντρο να έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης με δακρυγόνα, πετροπόλεμο, επεισόδια και πάρα πολλά άλλα, με τον Αλέξη Τσίπρα να ολοκληρώνει πριν από λίγο την ομιλία του στο Βελίδιο, να δεσμεύεται και για την παραχώρηση του περιβάλλοντα χώρου για την ανακατασκευή του γηπέδου της Τούμπας, μια είδηση που την περίμεναν διακαώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ να την ακούσουν από τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του σήμερα. Την άκουσαν, δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας προς το φινάλε της ομιλίας του. Αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα, αναφέρθηκε βέβαια και σε πολλά άλλα σημαντικότερα ζητήματα, με αρκετές υποσχέσεις πάλι, τα γνωστά που βλέπουμε κάθε χρόνο στη ΔΕΘ. Αλλά εμείς θα σταθούμε κυρίως στον αθλητικό τομέα, γιατί αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη και τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας για την πρεμιέρα του UEFA Nations League, αυτή την περιβόητη τις τελευταίες ημέρες διοργάνωση και πολύ περίπλοκη διοργάνωση, νέα διοργάνωση της UEFA, η Λίγκας των Εθνών όπως λέγεται χαρακτηριστικά, με την εθνική μας ομάδα να προηγείται με 1-0 στο Ταλίν στην έδρα της Εστονίας. Το σκορ έχει ανοίξει ο Κώστας Φορτούνης στο 14ο λεπτό. Η εθνική μπήκε από τα πρώτα λεπτά πολύ δυνατά στην αναμέτρηση. Είχε ευκαιρίες με ένα πλασέ του Μάνταλου. Ήταν πολύ επιθετική στο ξεκίνημα και άνοιξε το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα στο 28ο λεπτό αυτή τη στιγμή. Και ενώ είναι στο έδαφος ο σκόρερ, αν προλαβαίνω να το καλά, ναι, ο Φορτούνης είναι πεσμένος στο έδαφος, δείχνει να πονάει. Θα σας ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς του UEFA Nations League που βρίσκονται σε εξέλιξη, με το Αγγλία-Ισπανία να ξεχωρίζει. Το άφησα στο 1-1 πριν. Και αυτή την ώρα, Βασίλη, πόσο είναι το σκορ στο Αγγλία-Ισπανία? Είναι 1-1 όπως τα αφήσαμε, στο ημίωρο εκεί το παιχνίδι. Προηγήθηκαν οι Άγγλοι νωρίς, σοφάρες ανάμεσα οι Ισπανοί. Θα βλέπουμε ό,τι άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Σήμερα είχαν φιλικά και οι ομάδες μπάσκετ, ΠΑΟΚ και Άρη. Είχαμε γενικότερα έτσι θεματάκια, έχει θεματάκια να ασχοληθούμε και... μπορείτε και εσείς φυσικά να συμμετέχετε, να στέλνετε τα μηνύματά σας σε FM και ενώ για αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, για να έχουμε επικοινωνία, να έχουμε και τα δικά σας σχόλια σχετικά με οτιδήποτε θέλετε φυσικά, είτε για τα της ΔΕΘ, για τα επεισόδια, είτε για τη δέσμευση Τσίπρα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, την πολύ αναμενόμενη αυτή δήλωση που τελικά έκανε στην ομιλία του, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει και για το ματς της εθνικής φυσικά, τα οποία θα τα δούμε όλα σιγά σιγά σε μία σειρά. Και για όσους δεν ήταν συντονισμένοι νωρίτερα και δεν πρόλαβαν να ακούσουν ή να διαβάσουν όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, να επισημάνουμε τις δηλώσεις του. Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι παραχωρούμε άμεσα με νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες στο χώρο του στρατοπέδου, το χώρο που ανοίξει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που βρίσκεται στην Άνω Τούμπα, για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών που του αξίζει, τόσο στην ιστορία του συλλόγου του, όσο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του. Προς το τέλος της ομιλίας του άφησε το συγκεκριμένο θέμα για όσους δεν πρόλαβαν να το ακούσουν νωρίτερα. Θα μας βάλει όμως εδώ ο Βασίλης να ακούσουμε κιόλας το συγκεκριμένο απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με την ανακατασκευή του γηπέδου της Τούμπας. Θα σας ακούσουμε, Βασίλη, τι είπε ο Πρωθυπουργός αναλυτικά. Συνεχίζουμε και σήμερα είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι παραχωρούμε άμεσα
με νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες μέρες, τον χώρο του στρατοπέδου στην Άνω Τούμπα για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών που αξίζει τόσο στην ιστορία του Συλλόγου όσο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός λίγα λεπτά νωρίτερα στην ομιλία του στο Βελίδιο. Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν το σημαντικότερο απόσπασμα από όσα είπε. Είπε κι άλλα πολλά για πολύ σοβαρότερα ζητήματα, επαναλαμβάνω. Αλλά εδώ αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε, σε αυτό εστιάζουμε, που αφορά και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Περίμεναν πώς και πώς μετά τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών για απόφαση ουσιαστικά από το Μαξίμου για να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Βρισκόταν στο επίκεντρο όσον αφορά και τα του ΠΑΟΚ και ενδιέφερε έτσι αρκετούς φίλους της ομάδας να περίμεναν να ακούσουν σήμερα τι θα πει ο Πρωθυπουργός σχετικά με αυτό. Δεσμεύτηκε και τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι εξελίξεις, πόσο σύντομα θα προχωρήσουν οι εξελίξεις και τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί για να μπει σε μια σειρά έτσι το συγκεκριμένο θέμα και να μπορούμε να μιλάμε πλέον για έναρξη των διαδικασιών. Να ξεπεραστεί βεβαίως και η γραφειοκρατία που απαιτείται για να προχωρήσει σιγά σιγά η διαδικασία ώστε να αρχίσει ο ΠΑΟΚ να βάζει τις βάσεις για ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε επισκεφθεί και το περίπτερο του ΠΑΟΚ στη ΔΕΘ το πρωί, έκανε εκεί την καθιερωμένη βόλτα του ως πρωθυπουργός στην έκθεση νωρίς, λίγο μετά τις 12, και πέρασε και από το περίπτερο του ΠΑΟΚ. Είχε συνομιλία εκεί με κάποιους εκπροσώπους εκεί από τους ασπρόμαυρους, του δώρισαν και μία φανέλα με το επίθετό του στην πλάτη και το νούμερο 19. Μαζί του ήταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο Τζέφρι Οπάια. Δώρισαν και σε αυτόν μία φανέλα με το νούμερο 26, προφανώς για να δένει το 1926, το έτος ίδρυσης του συλλόγου. Και μία πλακέτα δόθηκε στον καθένα από τους δύο. Δεν είπε πολλά εκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε την υπόσχεση βέβαια και για το γήπεδο, τονίζοντας ότι θα μιλήσει στην ομιλία του αργότερα το απόγευμα σχετικά με το θέμα. Χαρακτηριστική ατάκα ήταν πως δεν ξαναλέω για πρωτάθλημα γιατί θα γκρινιάζουν. Είχε πει κάτι αντίστοιχο πέρσι. Καλά είναι όλα αυτά. Τα βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνουν στη ΔΕΘ. Το θέμα είναι στην ουσία τι γίνεται και στην πράξη. Και ενώ να πω για ακόμη μια φορά ότι αυτή την ώρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι ένα πραγματικό πεδίο μάχης με τα επεισόδια να μην έχουν σταματημό από τις απογευματινές ώρες. Όπως συνήθως συμβαίνει, νομίζω φέτος ίσως και χειρότερα από άλλες χρονιές. Είδαμε και πιο αυστηρά μέτρα από άλλες χρονιές, όπως έγινε γνωστό και μέσω του αστυνομικού ρεπορτάζ, και τα πράγματα ίσως είναι κάπως σοβαρότερα. Νωρίτερα υπήρχε μια ανακοίνωση από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, τον ερασιτέχνη του Συλλόγου, εναντίον της R3 και του δημοσιογράφου Κώστα Αρβανίτη, για όσα ακούστηκαν σε εκπομπή του κρατικού καναλιού της κρατικής τηλεόρασης R3. Νωρίτερα το απόγευμα, εκπομπή που είχε να κάνει με την 83η ΔΕΘ, και βγήκε και ο δημοσιογράφος Κώστας Αρβανίτης, ανέφερε κάποιες ανακρίβειες σχετικά με το θέμα της ανακατασκευής του γηπέδου της Τούμπας. Ενοχλήθηκαν αρκετά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και εξέδωσαν ανακοίνωση μακροσκελής, μάλιστα, μέσω της οποίας εξέφραζαν την οργή και τη δυσαρέσκειά τους για όλα όσα υπόθηκαν, για το όργιο εκτεταμένης προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, αναφέρουν συγκεκριμένα στην ανακοίνωση οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, καλώντας τη διοίκηση της R3 και τους παραγωγούς και συντελεστές των τηλεοπτικών εκπομπών να είναι περισσότερο προσεκτικοί στα λεχθέντα των καλεσμένων τους και να ενημερώνουν έγκαιρα τον ΠΑΟΚ για ανακριβή και δυσφημιστικά σχόλια ή σε κάθε περίπτωση να καλούν και εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ, αναφέρει κλείνοντας η ανακοίνωση αυτή του ερασιτέχνη του δικεφάλου. Νομίζω δεν έχει νόημα να τη διαβάσουμε ολόκληρη, γιατί είναι και αρκετά μεγάλη, είναι μακροσκελής, μπορεί να τη βρει ο καθένας και στην ιστοσελίδα του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Άλλο ένα ζήτημα έτσι γύρω από τη ΔΕΘ, το νέο γήπεδο και όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες ψηλά στην ατζέντα. Απασχολεί αρκετά την αθλητική επικαιρότητα το συγκεκριμένο ζήτημα και νομίζω θα απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες μετά από αυτή τη δήλωση δέσμευση του Πρωθυπουργού, καθώς πλέον οι ασπρόμαυροι θα περιμένουν εξελίξεις ώστε να πάρει και στην πράξη να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα και να δούμε πώς και τι αναμένεται να συμβεί. Το άλλο το είδες, Βασίλη? Μαζεύτηκαν να παίξουν φιλικό Ατρόμητος Παναθηναϊκός στο Περιστέρι, για τους πυρόπληκτους μάλιστα, για να διατεθούν τα έσοδα εκεί της Αττικής, και έγιναν επεισόδια, σκοτώθηκαν στο ξύλο εκεί πέρα. Ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, μαγικές στιγμές. Δεν περιγράφονται με λόγια ορισμένα πώς συμβαίνουν. Τι να πεις τώρα, εντάξει, νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν. Σε ένα φιλικό παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα μάλιστα, για ιερό σκοπό, έτσι, να διατεθούν τα έσοδα για τους πυρόπληκτους της Αττικής, με τόσο καλό σκοπό. Ανταλλαγή φωτοβολίδων, καθισμάτων και άλλα όμορφα και ωραία που βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα συχνά πυκνά.
από παδούς του Παναθηναϊκού και του Ατρομήτου. Τι να πεις. Υπήρχε και προσωρινή διακοπή εκεί στο παιχνίδι. Έχουν κυκλοφορήσει κάτι φωτογραφίες στο διαδίκτυο με κρανοφόρους εντός του γηπέδου εκεί, κερκίδες να πετούν φωτοβολίδες. Απίστευτα πράγματα. Ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν αυτά γίνονται ακόμη και σε φιλικά παιχνίδια φιλανθρωπικού σκοπού, δεν ξέρω τι, πόσο χειρότερα μπορούμε να δούμε τη φετινή σεζόν. Και όταν από τη δεύτερη αγωνιστική έχουν ξεκινήσει όχι και τόσο καλά τα πράγματα, όλη την εβδομάδα που πέρασε η κουβέντα στη τάξη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ ήταν μεγάλη σχετικά με το περιστατικό εκείνο στην Νέα Σμύρνη, με την ρήψη φωτοβολίδας στον ΠΑΟΚ. Έκαναν λόγο και για ενδεχόμενο προβοκάτσιας. Ενώ μόλις είχε δοκάρει η Εθνική στο 40 για να κάνει το 2-0 με τον Μήτρογλου, αν προγραμματίζω σωστά. Έκαναν λοιπόν λόγο για φόβο τους ακόμη και για το ενδεχόμενο προβοκάτσιας, ενώ γίνεται έρευνα για να βρεθεί ο δράστης. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό κάτι σχετικά με το αν έχει ταυτοποιηθεί, αν έχουν βρεθεί τα στοιχεία του. Υπήρξε σκέψη και να μην ζητήσει στήρια για τα επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, φοβούμενος ενδεχόμενο τιμωρία σε περίπτωση αντίστοιχων γεγονότων. Τελικά θα έχει τον κόσμο του στην Κρήτη στο μάτι του επόμενου Σαββάτου με τον Όφη για την τρίτη αγωνιστική. Πάντως ας ελπίσουμε να σταματήσουν, να περιοριστούν επιτέλους όλα αυτά τα συμβάντα και να μιλάμε καθαρά για ποδόσφαιρο και μόνο να είναι αυτό στο προσκήνιο. Λοιπόν, στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, Εσθονία-Ελλάδα, πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική για το UEFA Nations League στο 0-1. Προηγείται πάντα η εθνική μας ομάδα με τον γκολ του Φορτούνη από το 14ο λεπτό, ενώ πριν από λίγο είχε δοκάρι. Ενώ στα άλλα ματ, από αυτά που ξεχωρίζουν κυρίως, η Ισπανία έχει κάνει ανατροπή μέσα στην Αγγλία, προηγείται με 1-2, με 2-1. Ενώ είχε βρεθεί να χάνει με 1-0 νωρίς από γκολ του Ράσφορντ. Το Λουξεμβούργο προηγείται με 1-0 της Μολδαβίας. Και ενώ αυτά τα παιχνίδια οδεύουν σιγά σιγά προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ σιγά σιγά και εμείς θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για απόψε. Στη συνέχεια θα έχουμε και Αγάπη Γαβριλίδου και ο Νίκο Μοσχοβίτα να μας πει για το φιλικό του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Το πρώτο μέρος της πρώτης εκπομπής post-game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. FM και ενώ αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία για τις επόμενες 2,5 ώρες για να δούμε ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Θα πάμε όμως τώρα, Βασίλη, στο πρώτο break, στο πρώτο μας διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε, μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής post-game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Με Γιώργο Παναγιωτίδη πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία με ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Και όχι μόνο, ενώ έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Εσθονία μέσα στο Ταλίν για την πρεμιέρα του UEFA Nations League. 0-1, το σκορ 1-0 προηγείται η εθνική μας ομάδα με τον γκολ του Φορτούνη από το 14ο λεπτό. Και αφήνοντας την εθνική στην άκρη, μια και έχει ημίχρονο, να πάμε να καλησπερίσουμε την Αγάπη Γαβριλίδου. Καλό σου βράδυ, Αγάπη. Καλησπέρα, τι να σου πω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, όλα καλά? Μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Καλά, είμαι, μια χαρά. Και είσαι και η πρώτη, που... ναι, η πρώτη που βγαίνει στην εκπομπή post-game. Καλή αρχή, ευχηθώ. Να είσαι καλά. Καλή αρχή, να πάει καλά έτσι η χρονιά, να τα λέμε και εμείς φυσικά. Όποτε χρειαστεί. Έτσι. Εδώ είμαστε στη διάθεσή σου. Δύσκολο το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σου. Όποτε το χρειαστείς. Καλή αρχή. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ καλή χρονιά. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, Αγάπη. Εδώ θα τα λέμε παρεούλα φυσικά όποτε χρειάζεται. Όπως και σήμερα που έχει πραγματάκια έτσι και με ΔΕΘ και με το γήπεδο. Λέγαμε για την δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα, που νομίζω είναι το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι φρέσκες οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είμαι σε θέση να ανακοινώσω πως παραχωρούμε άμεσα με νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες τον χώρο του στρατοπέδου στην Άνω Τούμπα για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών που αξίζει τόσο στην ιστορία του Συλλόγου όσο και στην πόλη. Ήταν τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο στην προγραμματισμένη ομιλία του στο πλαίσιο των εγγενείων της ΔΕΘ. Μεταξύ άλλων, φυσικά, αναμενόταν να αναφερθεί και στο θέμα του γηπέδου. Το έκανε, το είπε. Και από εδώ και πέρα, αυτό που μένει είναι να προχωρήσουν οι επαφές και οι υποσχέσεις, πάνω απ' όλα να γίνουν πράξεις και να πάρει έτσι μορφή και υπόσταση όλο αυτό που έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας και γενικότερα τα μέλη της κυβέρνησης όλες τις τελευταίες ημέρες. Έτσι κι αλλιώς
Ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί είχε βρεθεί και στο περίπτερο του ΠΑΟΚ στη ΔΕΘ. Φωτογραφήθηκε εκεί με τους ανθρώπους του Δικεφάλου. Πήρε και μία φανέλα με το νούμερο 19. Πήρε και μία τιμητική πλακέτα. Μην έγινε το πρωί ότι θα έχει κάτι ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ το βράδυ. Και τώρα το απόγευμα, νωρίς το βράδυ μάλλον, μίλησε για το θέμα του γηπέδου. Εντάξει, λογικό είναι. Γενικότερα υπάρχουν διάφορες δηλώσεις και ο Γερός Βασιλιάδης το πρωί σε δήλωσή του αναφέρθηκε και αυτός στις συζητήσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα και στις προσπάθειες από όλες τις πλευρές, όπως είπε, να ξεπεραστούν τα όποια γραφειοκρατικά προβλήματα εμφανίστηκαν στον δρόμο του ΠΑΟΚ και γενικότερα όλων για την νέα Τούμπα. Είπε και αυτός ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για το θέμα του γηπέδου. Θα γίνουν ήπιες χωροταξικές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν θα προκαλέσουν αλλοιώσεις τη χωροταξία της περιοχής. Όπως ξεπέρασε η ΑΕΚ τα γραφειοκρατικά προβλήματα για την κατασκευή του γηπέδου, θα βοηθήσουν να ξεπεράσει και ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αυτά από πλευράς δηλώσεων, ωστόσο λέγαμε και χθες, Γιώργο, ότι αυτό το θέμα είναι δύσκολο και πολλοί έχουν μπορέσει το τελευταίο διάστημα να το έχουν προσπαθήσει μάλλον να το εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά για να δημιουργήσουν συγκεκριμένο κλίμα. Έτσι ακριβώς. Πριν από λίγη ώρα υπήρξε και μια οργισμένη, θα τη χαρακτήριζα, απάντηση, παύλα ανακοίνωση το ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ για κάποια πράγματα που υπόθηκαν σε εκπομπή της ΕΡΤ3 νωρίτερα το απόγευμα. Υπήρξαν εκεί διάφοροι δημοσιογράφοι που αναφέρθηκαν στο θέμα του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ονομαστικά σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο πάνελ και ουσιαστικά έκαναν λόγο για χάρη της κυβέρνησης των ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Για το γήπεδο. Αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να περάσει αναπάντητο από τον Δικέφαλο. Ο ΑΣΥΓΜΑ έβγαλε μια μακροσκελή ανακοίνωση. Ουσιαστικά προσπάθησε να βάλει τα πράγματα στη θέση του, γιατί πραγματικά το πάει να δημιουργηθεί ένα κλίμα πάλι για μια ακόμη φορά ότι γίνεται μια χάρη στον ΠΑΟΚ για να κάνει το γήπεδο που θέλει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η αλήθεια απέχει κατά πολύ. Είναι πλέον πάρα πολύ άσχημο αυτό που γίνεται με τη δημιουργία κλίματος συνέχεια. Ξέρεις, τώρα θα ακουστούν πάρα πολλά σενάρια, ένθεν και ένθεν, έτσι, και από όλες τις πλευρές μάλλον. Το θέμα είναι στην πράξη τι θα γίνει και πέρα από τις δηλώσεις και τα λεγόμενα στα τηλεοπτικά παράθυρα και οτιδήποτε, το πώς θα προχωρήσει το θέμα στην ουσία του, στην πράξη. Αυτό απλά ξεστεί. Στον ΠΑΟΚ γενικότερα έχει κουράσει αυτό το πράγμα με τη δημιουργία εντυπώσεων για την ομάδα από τρίτους. Και το να λέγεται στον αέρα μιας τηλεοπτικής εκπομπής που την παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι, ειδικότερα σήμερα, βέβαια, που το ενδιαφέρον είναι στη ΔΕΘ και σε όλα όσα γίνονται γύρω από την ΔΕΘ, το να γίνεται λόγο σε μια τέτοια εκπομπή ζωντανή για χάρη της κυβέρνησης των ΠΑΟΚ, για κρατικά γήπεδα και για πάρα πολλά άλλα, νομίζω ότι δεν... Ναι. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να παρακολουθούμε γενικότερα, όχι ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ, νομίζω η κάθε ομάδα. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ αναφέρεται ότι καλούμε τη διοίκηση της ΕΡΤ3 και τους παραγωγούς και συντελεστές των τηλεοπτικών της εκπομπών να είναι περισσότερο προσεκτικοί στα λεχθέν των καλεσμένων τους και να ενημερώνουν έγκαιρα τον ΠΑΟΚ για ανακριβή μυστικά σχόλια ή σε κάθε περίπτωση να καλούν και εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι μια μακροσκελής ανακοίνωση. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ εκφράζει την έντονη οργή και δυσαρέσκειά του για το όργιο εκτεταμένης προπαγάνδας και καταπληροφόρησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από το κρατικό κανάλι της ΕΡΤ3 που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη σε εκπομπή αφιερωμένη στα εγγένεια της ΔΕΘ. Μετά γίνονται όλες οι αναφορές στα όσα υπόθηκαν νωρίτερα εκεί. Ναι. Γενικότερα έτσι, νομίζω ότι και αυτό δεν αξίζει να δώσουμε άλλη συνέχεια. Έγινε ό,τι έγινε. Είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι η ουσία είναι στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο θέμα του γηπέδου. Αυτά που υπόθηκαν να γίνουν πράξη, να γίνουν σιγά σιγά να ενεργοποιηθούν όλες οι πλευρές, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
και να υπάρξει εξέλιξη στο θέμα της Τούμπας. Ο Αλέξης Τσίπρας το προανήγγειλε σήμερα και με δημόσια τοποθέτησή του και πλέον νομίζω περιμένουμε το επόμενο βήμα. Τις εξελίξεις. Ναι, ακριβώς. Πάντως αγάπη, δεν ξέρω τώρα αν θυμάμαι σωστά, αν όχι με διαψεύδεις. Τα προηγούμενα χρόνια από τον ΠΑΟΚ επικοινωνιακά είδαμε ίσως μια διαφορετική διαχείριση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δηλαδή υπήρχε και στο site της ΠΑΕ, αν θυμάμαι σωστά, και στο ΠΑΟΚ TV βίντεο σχετικά. Ήταν πιο θερμοί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω, ίσως κουράστηκαν τις υποσχέσεις και ενώ περίμεναν πώς και πώς αυτό το θέμα στη τάξη του εγκεφάλου για το θέμα του γηπέδου. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο σήμερα. Νομίζω ότι προσωπικά δηλαδή η άποψή μου είναι ότι η φετινή τους αντιμετώπιση είναι πιο σωστή, στην πιο σωστή κατεύθυνση μάλλον. Ναι, συμφωνώ γιατί... και εγώ σε αυτό, απλά το εξετάζουμε ως το... Υπήρχε μια διαφορά έτσι, νομίζω το αντιλήφθηκες κι εσύ. Ναι, σίγουρα υπήρχε, είναι αυτό που λες, ότι τις προηγούμενες χρονιές υπήρχε και προβολή μέσω του ΠΑΟΚ σε όλο αυτό. Ναι. Φέτος βλέπουμε να υπάρχει μια αποστασιοποίηση από όλο αυτό, είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Και ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι εδώ αυτό το διάστημα, δεν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν υπάρχει έτσι κάποια επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Και γενικότερα στον ΠΑΟΚ αυτό που έκαναν απλά είναι να προσφέρουν μία φανέλα στον Πρωθυπουργό και μία πλακέτα και από εκεί πέρα τίποτα παραπάνω. Για το θέμα του γηπέδου προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για όσα υπόθηκαν εκεί. Και νομίζω ότι κυρίως συμβαίνει αυτό γιατί και στον ΠΑΟΚ περιμένουν την ουσία από εδώ και πέρα και να υπάρξει εξέλιξη. Ναι. Προφανώς και είναι ενήμεροι για όσα υπόθηκαν, προφανώς και το παρακολούθησαν και οι ίδιοι και το περίμεναν με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι πλέον μένουν και αυτοί στην ουσία και όχι γενικότερα στις εντυπώσεις και στις δηλώσεις, στις δημόσιες τοποθετήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό. Το 19 στη φανέλα του Τσίπρα είχε να κάνει με το Verblum, λες, ή 19-26, γιατί ήταν 26 άλλη φανέλα στον Πρέσβη, τον είπα προφανώς το 1926, εσύ, όχι 19 συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα. Όχι, νομίζω αυτό που λες είναι. Νομίζω ότι έτσι κάπως είναι. Γιατί σχολιάστηκε κάπως και αυτό, έτσι. Στα social media ναι. Και γενικότερα. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι συμβολικό. Ναι. Νομίζω μάλλον, δηλαδή. Ναι. Κατά τα άλλα, για να πάμε λίγο στα έτσι πιο αγωνιστικά. Μάλλον όχι, πριν πάμε στα αγωνιστικά, κάτι σημαντικό αυτό που ενδιαφέρει και τον να κόσμο. Να αναφέρουμε, ναι, το αξιέπαινε αυτή η είδηση που ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα. Δεν ξέρω αν και εσύ έχεις αυτό στο μυαλό σου. Για τα διαρκεία σε ανέργους, ναι, υπήρχε ανακοίνωση σήμερα, έτσι. Ναι. Υπήρξε μια ανακοίνωση με διευκρινήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν τα διαρκεία για τους ανέργους. Είναι κάτι που το περιμένουμε πάρα πολύ, προφανώς, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση, είναι πολύ μεγάλος ο κόσμος που δεν μπορούσε να εξασφαλίσει εισιτήριο όλο αυτό το διάστημα, εισιτήριο διαρκείας, πολλοί οι άνεργοι. Και πραγματικά ήταν πάρα πολλές ερωτήσεις, ο ΠΑΟΚ το έκανε πέρσι, το κάνει και φέτος. Να διαβάσουμε νομίζω, αξίζει να διαβάσουμε κάποια κομμάτια από την... Ναι, ειδικά τα χρηστικά στοιχεία που υπάρχουν για τους ενδιαφερόμενους, νομίζω αξίζει να τα αναφέρουμε. Λοιπόν, η ΠΑΕΠΑΚ αναφέρει ότι η προσφορά των διαρκείας θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση ανάμεσα σε όσους είναι άνεργοι ως τις 29/2018, καταθέσουν εγκαίρως τα πρέπει δικαιολογητικά και ακολουθήσουν την εξής διαδικασία που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 19 στις... να δημιουργήσουν λογαριασμό στο pokfc.gr / tickets και να συμπληρώσουν όλα τα διαθέσιμα πεδία. Τα στοιχεία αναδηλώνονται όπως ακριβώς αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα φυσικά. Όσοι έχουν ήδη λογαριασμό πρέπει να συνδεθούν και να συμπληρώσουν τα εξής διεθνή πεδία. Τον αριθμό δελτίου ανεργίας και τον αριθμό αναφοράς που θα βρείτε μόνο στο εκτυπωμένο αποδεικτικό ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιώντας το προσωπικό τους κλειδάριθμο στο oaf.gr. Υπάρχουν μεταγράψεις πληροφορίες για τα δικαιολογητικά. Πρέπει να προσκομιστεί και τα δελτία ανεργίας φυσικά, ο αριθμός ταυτότητας και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει από τις 19 στις 10 το πρωί, όπως είπαμε, μέχρι και τις 11 στις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κλήρωση και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με email και SMS βάσει των δηλωθέντων στοιχείων τους, κάτι που είχε συμβεί
και πέρυσι. Οι τυχεροί φύλαθλοι θα παραλάβουν τα εισιτήρια διαρκείας τους μέσω courier στη διορθήσα διεύθυνση του web λογαριασμού τους, αφού πρώτα αποστείλουν μέσω email στο helpdesk@papaki.gr κάποια δικαιολογητικά που αναφέρει αυτό η ΠΑΕ. Νομίζω ότι εντάξει, όσοι ενδιαφέρονται καλύτερα... Μπορούν να μπουν έτσι και στο επίσημο site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι. Φυσικά. Να σημειώσουμε φυσικά ότι τα δωρεάν εισιτήρια διαρκείας θα διατηρηθούν στη θύρα 7. Επίσης νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πέρυσι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ας μπει και ο κόσμος έτσι στην επίσημη σελίδα της paepaok.gr να δει ξανά όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και φυσικά να συμμετάσχει έτσι σε αυτή την κλήρωση που θα δώσει τη δυνατότητα να εξασφαλιστούν εισιτήρια ανέργων από κόσμο που δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει λόγω των οικονομικών δυνατοτήτων του καθενός. Προφανώς, ναι, είναι και δύσκολη καιρία άλλωστε. Οπότε, αγάπη, ο ΠΑΟΚ φέτος θα έχει 21.012 μόνιμους στην Τούμπα, έτσι, με κλειστή θέση φέτος. Συν αυτού του σχήκους. Ναι, μιλάμε για τεράστια πληρότητα. Είναι πάνω από το 60-70% του γηπέδου. Βέβαια. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν λάβουμε υπόψη και τα νούμερα μερικές που έχουν διαθέσει. Αυτό θα σου έλεγα αμέσως, ναι. Στην ΑΕΚ μιλούν για περίπου 14.000 και κάνουν λόγο για ρεκόρ πενταετίας και ενθουσιασμένοι. Και στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι όπως το πήρε, θα παίξει ο μίλος του Champions League. Παίζει στο ΆΚΑ και παρόλα αυτά δεν ξέρω. Οι συγκρίσεις νομίζω που μπορεί να γίνει καλά, αυτό. Που αν θυμάμαι καλά η διάθεση ξεκίνησε της ΑΕΚ στα τέλη του Ιούνιου, γύρω στις 20 Ιουνίου και δόθηκαν γύρω στις 3 παρατάσεις μέχρι και την περασμένη Παρασκευή. Και αυτό σημαντικός δηλαδή. Παράγοντας βέβαια. Ναι, γιατί εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργο να φτάνουμε 10 Σεπτέμβρη, 7-8 όπως είχαμε χθες. Και να δίνεται τελευταία παράταση μέχρι τώρα. Ναι. Και το νούμερο να φτάνει στα 13.000. Ο Ολυμπιακός νομίζω έχει φτάσει στις 18.000 περίπου. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ξεκίνησε τη διάθεση στις αρχές του Ιουνίου. Ναι. Και πρώτο δεκαήμερο. Με πολλές μεταγραφές φέτος, αλλαγμένη ομάδα πολύ έτσι. Εντάξει, και εκεί κάνουν νέο ξεκίνημα. Μετά το περσινό χάλι που είδαμε. Εντάξει, ναι. Νομίζω είναι ενδεικτικό. Και η καλύτερη απάντηση σε όλους όσους προσπαθούσαν στην αρχή του καλοκαιριού να φουσκώσουν λίγο τα νούμερα και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, τα τελικά νούμερα, με τον ΠΑΟΚ να έχει διαθέσει πάνω από 20.000, την ΑΕΚ με τα βίας 13.000 και τον Ολυμπιακό να παλεύει εκεί μεταξύ 17-18-19.000. Μην μιλήσουμε για άλλες ομάδες που είναι πολύ πολύ πιο κάτω, νομίζω εντάξει εκεί... Αλλάζει λίγο η κουβέντα. Θα δούμε και στην πράξη και μέσα στη σεζόν τα εισιτήρια που θα κόβονται, έτσι, γιατί υπάρχει αναλυτική ενημέρωση από την Super League. Είδαμε κάτι 500 στο Περιστέρι σε Ατρόμητος Ξάνθη τον προηγούμενο Σάββατο, για παράδειγμα, μόνο 500 εισιτήρια. Είδαμε και στη Βιωτία τα γνωστά νούμερα του Λεβαδιακού που δεν ξεπερνούν τα 1000 εισιτήρια σχεδόν ποτέ. Ναι, ναι. Εντάξει. Ευτυχώς, εντάξει, τουλάχιστον επέστρεψαν ομάδες όπως ο Όφη και ο Άρης που τουλάχιστον έχουν παρουσία κόσμου στα γήπεδα. Μα ναι, αυτό είναι ουσιαστικά το διαφορετικό. Το να βλέπουμε λίγο κόσμο στα γήπεδα. Γιατί είχαμε συνηθίσει πέρσι να είναι 3-4 μάλλον τα γήπεδα με κόσμο και από εκεί και πέρα. Και του ΠΑΟΚ που γεμίζει ήταν άδειο σε 10 μάτς, έτσι, λόγω της τιμωρίας και κλεισμένων των θυρών. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία για τον Παναθηναϊκό που φέτος με αυτή την ομάδα, πόσο και αν ξεκίνησε καλά. Νομίζω ότι δύσκολο θα συνεχίσει προφανώς, με τόσα νεαρά πρόσωπα, έτσι, άπειρα παιδιά, εντάξει, λογικό είναι, κάποια στιγμή θα έρθουν και τα δύσκολα αποτελέσματα. Νομίζω είναι δύσκολο φέτος που του έτυχε αυτό το πράγμα να παίξει το ΆΚΑ. Να μου πεις επιλογή είναι, αλλά... Επιλογή λόγω της διαμάχης που υπάρχει εκεί, η ερασιτέχνη και πάει, όχι, επιλογή το αποφάσισαμε να πάμε. Πάρα πολύ δύσκολο. Για τον Παναθηναϊκό νομίζω το ΆΚΑ φέτος είναι... Ευχή και κατάρα. Ναι, όντως. Κατάρα μόνο νομίζω θα είναι. Εντάξει, ναι, σε μια τέτοια χρονιά η λεωφόρος θα ήταν ένα όπλο που θα του έδινε ίσως έτσι, μια όθηση περισσότερη. Τώρα να παίζει ένα χανές ο ΆΚΑ να έχει μέσα πόσο να μαζεύει, 10.000 κόσμο. Ήταν 2.500 νομίζω οι διαρκές του Παναθηναϊκού. Και εντάξει, τώρα με αυτή την ομάδα, με αυτές τις προσδοκίες που υπάρχουν σε μια τέτοια κατάσταση, όσο και να στηρίξει ο κόσμος, εντάξει, αν δεν πείθηκε η ομάδα, λογικό είναι.
Και όντως θα είναι δύσκολο να παίρνει αποτελέσματα σε μάτς δύσκολα που θα θέλει τον κόσμο στο πλευρό του. Ναι, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Θα δούμε πώς εξελιχθεί η χρονιά. Εντάξει, απλά εμείς σημειώνουμε λίγο τα δεδομένα γιατί εντάξει, έγινε αρκετή κουβέντα. Ναι, και έχουν ενδιαφέρον πάνω. Αυτά πάντα. Έτσι, σε κάθε ξεκίνημα σεζόν έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία. Με τα εισιτήρια διαρκείας. Ναι. Και εσείς όσο και αν εντυπωσιάζουν τα νούμερα του ΠΑΟΚ, τόσο δύσκολο είναι για όσους δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήρια διαρκείας να βρίσκουν θέσεις στους αγώνες που ακολουθούν. Ναι. Δηλαδή ήδη υπάρχει μια τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει το μάτς με την Chelsea. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αγωνία όλων. Πότε θα ξεκινήσει η διάθεση και πώς θα πάρουν εισιτήριο. Σε διάστημα 2-3 ημερών νομίζω και εκεί θα γίνει ένας μικρός χαμός. Γίνεται αντιληπτό ότι με 21.000 διαρκείας πολύ δύσκολα θα βρίσκουν εύκολα έτσι όσοι δεν έχουν διαρκείας εισιτήριο. Φυσικά μιλάμε και για αυξημένες τιμές, όπως έλεγαν στο blog, και μιλάμε και για διάθεση μόνο μέσω ίντερνετ. Αυτό θα ισχύει σε όλα τα μάτσα από τη φετινή σεζόν, έτσι, κατά πάσα πιθανότητα. Στα ντέρμπι σίγουρα και στα μάτς μεγάλων ενδιαφέροντος. Σε πρώτη φάση στα ντέρμπι σίγουρα. Περιμένουμε να δούμε και στους υπόλοιπους αγώνες τι θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι αυτό συγκεντρώνει πολύ μεγάλες πιθανότητες να συμβεί. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια να πηγαίνει η διάθεση μόνο ιντερνετικά. Ναι. Κρατάμε σε πρώτη φάση ότι είναι για τα ντέρμπι και για τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή και με Chelsea και με... Τώρα αν αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα θα το δούμε, το παρακολουθούμε φυσικά. Εννοείται. Περάσουμε τον κόσμο. Έλεγες νωρίτερα ότι η εθνική ομάδα είναι στο 1-0 στο Ταλίν με τον Πέλκα να έχει ξεκινήσει το βασικό σχήμα. Από την άλλη ο Άρτα σε πρώτη φάση δεν ξεκίνησε στον αγώνα της Αιγύπτου με τον Νίγηρα. Ο Άρντα, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην πατρίδα του με καινούριο προπονητή πλέον η Αίγυπτος με τον Χαβιέ Αγκύρε, θα δούμε και αν θα μπει στην συνέχεια και αυτός στον αγώνα. Στην ομάδα και σε όσους έχουν μείνει εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο να πάμε, γιατί οι ρυθμοί ανέβηκαν στη Μεσήμβρια γενικότερα τις τελευταίες ημέρες μετά το διήμερο ρεπό. Χθες υπήρξε διπλή προπόνηση, σήμερα ξανά το πρωί αρκετή τακτική στο πρόγραμμα και διπλό. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έτσι προσπαθεί λίγο να δουλέψει σε συγκεκριμένους τομείς με τους παίκτες που βρίσκονται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αρκετοί οι διεθνείς που απουσιάζουν φυσικά. Αύριο η ομάδα έχει ξανά ρεπό και από Δευτέρα επιστροφή στο γήπεδο, Δευτέρα απόγευμα. Επιστρέφουν σιγά σιγά και οι διεθνείς. Οπότε ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη. Νομίζω ότι από Τρίτη, Τετάρτη θα είναι όλοι ξανά εδώ και σιγά σιγά θα υπάρξουν και οι πρώτες έτσι δοκιμές για το Ηράκλειο και μετά η τελική ευθεία για τον αγώνα. Mm-hmm. Γενικότερα αυτές τις ημέρες ο Λουτσέσκου προσπάθησε να μοιράσει κάπως το πρόγραμμα. Δούλεψαν πολύ στη φυσική κατάσταση αλλά κυρίως στην τακτική έτσι κι αλλιώς οι παίκτες που έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα πλην του Τόσκα είναι εδώ, δηλαδή ο Βέρμπλουμ, ο Καρέλης, ο Ακπόμ. Οπότε έχουν έτσι την ευκαιρία να δουλέψουν περισσότερο στην τακτική με τον Λουτσέσκου. Και φυσικά από την επόμενη εβδομάδα νομίζω το ενδιαφέρον θα επικεντρώνεται κυρίως στις σκέψεις του Ρουμάνου για τα παιχνίδια που έρχονται, γιατί έτσι κι αλλιώς επειδή θα είναι συνεχόμενα. Είναι μια σειρά διαφορά... αγώνων καυτή που λέμε, έτσι. Αυτό και νομίζω ότι θα έχουμε εικόνα από τη διαχείριση του αγώνα με τον Όφη και για τα επόμενα δύο, για Τσέλτσι και ΑΕΚ. Θα μπορέσουμε έτσι να βγάλουμε συμπεράσματα νομίζω από τις επιλογές, γιατί οι αγώνες είναι αιώνες με τον άλλον, οπότε ανάλογα ποιος θα παίζει τη μία φορά, νομίζω θα μοιραστεί κάπως, θα έχουμε εικόνα και για τους επόμενους. Ναι, έτσι, αναλόγως πώς θα κυλήσει το rotation. Πάντως, όπως είπες και νωρίτερα, ο Πέλκας μόνο ουσιαστικά έχει συμμετοχή στο βασικό σχήμα εθνικής ομάδας. Χθες είδαμε ο Τόσκα ήταν στον πάγκο, ο Πρίγιοβιτς ήταν στον πάγκο, ο Χατσερίδης ήταν στον πάγκο προχθές. Δεν έχουν παίξει άλλοι. Όχι, δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα. Βέβαια, όλοι έχουν ακόμα έναν αγώνα. Ναι, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Όχι, Τρίτη νομίζω ολοκληρώνουν τα παιχνίδια ή Τετάρτη.
Δευτέρα έχει κάποια. Ναι, και Τετάρτη είναι τελευταία. Όχι, ναι. Τρίτη, παίζει, τρίτη είναι το μάτς εθνικής με την Ουγγαρία σίγουρα. Νομίζω, γιατί ναι. Σήμερα ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική. Σωστά. Στο Nations League και αύριο ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Οπότε ναι, μέχρι Τρίτη θα πάει, είναι τρεις μέρες πάλι. Και μιας που λέει για τον Πρίγιοβιτς, ο Μίτροβιτς, ο οποίος σταθερά ξεκινάει στην κορυφή της Σερβίας, ρωτήθηκε χθες από τους Σέρβους ρεπόρτερ για τον Πρίγιοβιτς και ανέφερε χαρακτηριστικά πως είναι απόφαση του προπονητή το ποιος θα παίξει ή όχι. Η Λιθουανία έπαιξε με 5 παίκτες στην άμυνα. Ήταν πολύ δύσκολο να τους διασπάσουμε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μένα και σίγουρα θα ήταν τα πράγματα πιο εύκολα εάν είχα δίπλα μου τον Πρίγιοβιτς, είπε σε άλλον. Ο Μίτροβιτς μου αρέσει να παίζω με τον Πρίγιο. Παίξαμε ορισμένα παιχνίδια και νομίζω πως τα πήγαμε καλά. Ίσως έστειλε έτσι ένα μήνυμα και στον προπονητή του. Βάλτε μας μαζί, ας πούμε. Ναι, και γενικότερα και στον τύπο της Σερβίας υπάρχει αυτή η λογική και ασκείται και κριτική στον ομοσπονδιακό τεχνικό της Σερβίας, γιατί και οι Σέρβοι οι ίδιοι πιστεύουν ότι ο Πρίγιοβιτς θα έπρεπε να έχει χρόνο συμμετοχής, περισσότερο σίγουρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρίγιοβιτς ουσιαστικά ήταν αυτός με τον γκολ που είχε σημειώσει, είχε στείλει την Σερβία στο παγκόσμιο κύπελο τώρα πρόσφατα στην Ρωσία. Και γενικότερα όλο το τελευταίο διάστημα. Τον αποθέωναν τότε μετά από εκείνο τον γκολ, αλλά στο Μουντιάλ δεν τον είδαμε πολύ. Ναι, και αυτό, υπάρχει αυτό το ερωτηματικό και πλέον βγαίνει και μέσα από την ομάδα. Έτσι. Δηλαδή τώρα για να λέει ο ένας επιθετικός για τον άλλον ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε μαζί, που να μου πεις πολλές φορές οι δηλώσεις είναι τυπικές. Αλλά είναι άλλο να πεις ότι ναι, είναι καλός, τον ξέρουμε ποιοτικός. Οκ, okay, να πεις απλά καλά λόγια για τους συμπαίκτες και άλλο να λες ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε μαζί. Ίσως θα μπορούσε και σήμερα να είμαι καλύτερος αν παίζαμε μαζί. Νομίζω ότι είναι μήνυμα, λίγο ενδεικτικό οι δηλώσεις του Μίτροβιτς. Θα δούμε αν θα παίξει ο Πρίγιοβιτς στο δεύτερο παιχνίδι της Σερβίας. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα η ομάδα μπάσκετ έδωσε σήμερα το τρίτο του φιλικό. Θα έχουμε και Νίκο Μοσχοβίτη σε λίγο να μας τα πει αναλυτικότερα. Θα πει ο ίδιος. Ωραία, ωραία. Για την νίκη στη Καστοριά. Ήταν και εκεί ο Νίκος, έτσι. Ναι, ήταν εκεί. Και αφού θα σας πει στα μπασκετικά ο Νίκος, να πούμε ένα τελευταίο σημαντικό που επίσης ενδιαφέρει και το κόσμο και με την ευκαιρία έτσι της παρουσίας πολλών στην ΔΕΦ θα μπορέσουν να βρεθούν και στο περίπτερο του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, όπου θα διατίθεται φέτος εισιτήρια διαρκείας για όλα τα τμήματα του δικεφάλου. Mm-hmm. Το ΑΣΥΓΜΑ φυσικά. Του ερασιτέχνη, ναι. Ναι, οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όσους πάνε εκεί να περάσουν από το περίπτερο του ΑΣΥΓΜΑ, να ζητούν τα εισιτήρια. Εισιτήρια διαρκείας για βόλεϊ ανδρών, χάντμπολ ανδρών και γυναικών και πόλο ανδρών. Ενώ φυσικά θα υπάρχει και προαφητικό υλικό για τις ακαδημίες, θα υπάρχουν εκεί πολλά μπάνερ στα οποία θα βρεθούν και παίκτες του συλλόγου και θα φωτογραφηθούν εκεί μαζί με τον κόσμο. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα υπάρξουν διάφορα happenings με αθλητές φυσικά των τμήματων του ΠΑΟΚ. Θα υπάρξει και ενημέρωση σχετική για τις ώρες και τις ημέρες που θα βρίσκονται εκεί και τα προηγούμενα χρόνια όποτε συνέβη κάτι τέτοιο η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη, νομίζω ότι κιόλας από παντού βγαίνει ότι ο κόσμος θα είναι πολύ περισσότερος, θα είναι έτσι μια καλή ευκαιρία για όλους να βρεθούν και στα περίπτερα του ΠΑΟΚ. Είπαμε και χθες ότι και η ΠΑΕ θα έχει το γνωστό mobile store, το λέμε. Ναι, ΠΑΟΚ FC mobile store. Θα είναι εκεί και αυτό, ναι. Ναι, ακριβώς. Πέμπτη και Σάββατο θα βρίσκονται εκεί και παίκτες της ομάδας ποδοσφαίρου. Επίσης περιμένουμε τις ακριβείς ώρες για να ξέρει και ο κόσμος. Οπότε γενικότερα όσοι βρεθούν στη ΔΕΦ θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν από τα στρώματα περίπτερα και να δούνε οτιδήποτε θα συμβαίνει εκεί. Ωραία. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Τα καλύψαμε όλα. Αναλυτική όπως πάντα, αγάπη Γαβριλίδου. Πλήρες το ρεπορτάζ για ό,τι υπήρχε μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Αν θέλεις φυσικά θα τα πούμε και αύριο εδώ ό,τι ώρα θέλεις φυσικά. Και μπορέσεις για ό,τι νεότερο υπάρξει. Να σε καληνυχτήσω προς το παρόν. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση.
Καλή συνέχεια. Ανανεώνουμε ραντεβού. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, αγάπη. Καλό σου βράδυ. Αυτά από την αγάπη Γαβριλίδου, λοιπόν, για ό,τι υπήρχε, νομίζω, μας τα ανέλησε όλα σχετικά με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και για τα εξωαγωνιστικά και για τα αγωνιστικά και για τα γύρω-γύρω με τους διεθνείς του Δικεφάλου και γενικότερα ό,τι αφορά το ασπρόμαυρο κοινό. Θα έχουμε έτσι ενημέρωση και για τον μπάσκετ στη συνέχεια, που το τμήμα μπάσκετ του Δικεφάλου είχε φιλικό παιχνίδι στην Καστοριά σήμερα, νίκησε εκεί με μεγάλη διαφορά μάλιστα. Ενώ η Εθνική συνεχίζει να προηγείται με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα στο Ταλίν 1-0 της Εστονίας από τον γκολ του Φορτούνη από το 14ο λεπτό. Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς που βρίσκονται σε εξέλιξη για το UEFA Nations League, η Ισπανία προηγείται με 2-1 μέσα στην Αγγλία στο 62, με ανατροπή μάλιστα. Είχαν προηγηθεί νωρίς οι Άγγλοι και το γύρισαν οι Ισπανοί από το πρώτο ημίχρονο. Και το Λουξεμβούργο προηγείται με 1-0, με 2-0 μόλις σκόραρε δεύτερο γκολ του Λουξεμβούργο απέναντι στην Μολδαβία. 5 λεπτάκια μετά τις 11 βρισκόμαστε. Ξεπεράσαμε για λίγο τον χρόνο πριν πάμε στις διαφημίσεις. Θα πάμε αμέσως στο επόμενο, στο δεύτερο break μας, και ενώ έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της νέας εκπομπής εδώ στο Λίμπερο post-game, και θα επιστρέψουμε φυσικά, μένετε συντονισμένοι με οτιδήποτε άλλο υπάρχει και για Άρη και για Ηρακλή και για την Εθνική και για Εθνική Μπάσκετ που νίκησε σε φιλικό το Μαυροβούνιο. Θα τα δούμε όλα εδώ παρέα μέχρι και τη μία στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της νέας εκπομπής του Λίμπερο 107,4. Post-game με Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από εδώ και στο εξής. Post-game, λοιπόν. Για το post-game του αγώνα, του φιλικού αγώνα που έδωσε σήμερα ο ΠΑΟΚ στην Καστοριά, θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μοσχοβίτης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές του Λίμπερο, όλα καλά. Τι γίνεται, πώς ήταν εκεί στην Καστοριά? Ζεστά, αρκετά, είναι η αλήθεια. Πρόλαβες καθόλου να πεις κανένα καφέ, έστω κάτι? Μα όχι, όχι, όχι. Τίποτα, πήγες και ήρθες. Δεν το προλάβαμε, δεν το προλάβαμε, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Σε αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη πόλη, που είναι λίγο, δεν ξέρω, μου κάνει λίγο... Δεν είναι τόσο διαφημισμένη όσο θα έπρεπε, είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Ναι, είναι και κοντά μας, είναι η αλήθεια. Πόση ώρα κάνατε? Δύο ώρες, ούτε. Ούτε δύο ώρες δεν είναι. Mm-hmm. Ούτε δύο ώρες δεν είναι. Είναι κοντά, είναι ωραία. Ναι. Για ψαράκι εκεί στη Λίμνη θα ήταν καλά αν πήγαινες από μεσημέρι. Πιο μικρός είχα πάει, από την αλήθεια, μια-δυο φορές. Είχα καιρό να πάω, αλλά πραγματικά είναι μια πολύ έτσι, ωραία πόλη. Τέλος πάντων. Αν αυτή η πόλη το δείπνε στην Αθήνα, μια μισή ώρα, ναι, θα είχε γίνει... ισχύει. Σε ντροπέ, τέλος πάντων, θα την είχαν. Τέλος πάντων. Ισχύει. Okay. Η Καστοριά, η οποία αγωνίζεται σε ποια κατηγορία η ομάδα της? Α2. Α2, έτσι, ναι. Με ρόστερ που αυτό δεν ξέρω πώς θα τα πάει μέσα στη σεζόν, αλλά το ρόστερ της είναι ομάδας που θέλει να διεκδικήσει άνοδο. Mm-hmm. Και τέλος πάντων να φτάσει μέχρι τα play-off και από εκεί να διεκδικήσει την άνοδο η ομάδα της Καστοριάς. Και πέρσι έφτασε πολύ κοντά. Ήταν τέλος πάντων μέσα στις ομάδες που ήταν κοντά εκεί στην πεντάδα. Δεν τα κατάφερε να μπει. Φέτος okay, έχει φέρει και τον προπονητή που ήταν στο Περιστέρι που πανηγύρισε δύο ανόδους. Mm-hmm. Και από τη Β' Εθνική στην Α2 και από την Α2 στην Α1, τον Νίκο τον Καραγιάννη, και θα είναι μια νέα προσπάθεια. Εντάξει, για το επίπεδό της νομίζω ότι θα είναι μια από τις καλές ομάδες της. Να την προσέχουν γενικά, οι φίλοι του Ηρακλή δηλαδή. Γενικά, ναι, γενικά η Α2 φέτος θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική από την πέρσι, νομίζω, όπως και η Α1. Φαβορεί, λες? Απλά δεν ξέρω. Είναι πιθανό να είναι ο Ιωνικός. Ο Ιωνικός που έχει κάνει έτσι πολλές κινήσεις, τέλος πάντων καλές και επίπεδο Α1, αλλά εντάξει, θα φανεί. Θα φανεί. Το απλά ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, κοίταξε, σήμερα να σου πω την αλήθεια, φτάνοντας στο γήπεδο, έτσι που ήταν 5 ώρα το φιλικό, είχε λίγο ζέστη, τέλος πάντων, μια ομάδα Α2, αν έβλεπα και λίγο, ξέρεις, και λίγο ξυνισμένα πρόσωπα, ας πούμε, κάποιους πιο έμπειρους παίχτες, δεν θα μου έκανε εντύπωση. Ή τέλος πάντων, όχι ότι θα το δικαιολογούσα, αλλά θα έλεγα, okay, συμβαίνει. Ναι. Δεν είδα κανένα όμως. Και αυτό είναι πραγματικά που μπορούμε να κρατήσουμε από σήμερα. Δεν είναι η νίκη που ήταν με μεγάλη διαφορά, τέλος πάντων 94 πόντου πέτυχε ο ΠΑΟΚ, που νίκησε με 58-94. Ήταν σε αυτή τη φάση που είμαστε, η διάθεση και η όρεξη νομίζω ήταν το πιο σημαντικό. Δηλαδή, ας πούμε, ο Γκος που είναι 36 χρονών και θα μπορούσε και λίγο το φιλικό να το πάρει πιο χαλαρά, δεν το πήρε καθόλου χαλαρά. Ο Χάτσερ που επίσης είναι για αυτός ένας πολύ έμπειρος Αμερικανός, έπαιζε κάθε φάση κανονικά. Γενικότερα οι 11 παίκτες που ήταν στη διάθεση του Παπαθεοδόρου σήμερα, γιατί υπήρχαν και αρκετές απουσίες, με κάποιες καμπανεβάσματα φυσικά, έδειξαν ότι
προχωράνε, γίνεται καλή δουλειά. Είδαμε κάποιους αυτοματισμούς όσο μπορούμε να δούμε σε αυτό το σημείο της σεζόν που είμαστε ακόμα πολύ αρχή. Αλλά εντάξει, υπήρχε μια διαφορά έτσι, δυναμικότητας που από ένα σημείο και μετά φαινόταν ξεκάθαρα. Σημαντικό ότι υπήρχε έτσι, πλουραλισμός στην επίθεση. Ότι υπήρχε. Βλέπω εδώ ο Γκος 15, ο Σχίζας 12, ο Χάτσερ 11, ο 16, ναι, ο Ζάρας. Ναι, 15-16, ναι. Τέσσερις με διψήφιο. Ναι. Γενικά υπήρχε έτσι καλό επίπεδο συγκέντρωσης για το σημείο που είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν, για τον αντίπαλο και για τις συνδικές. Υπήρχαν όλα αυτά. Το 58-94 ήρθε φυσιολογικά, γιατί okay, υπάρχει έτσι διαφορά επίπεδου. Σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν είχε τον Αθηναίο που είναι τραυματίας, δεν είχε τον Τζαμάλ Τζόνς που είναι επίσης τραυματίας. Δεν είχε τον Βαγγέλο Μαργαρίτη που είναι με την εθνική ομάδα. Δεν είχε και τον Τζόρντιν Βίλιαμς, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή λόγω του τραυματισμού. Δεν είχε τον Τζόχλα, ο οποίος είναι μόνιμα τραυματίας. Μιλάμε δηλαδή για 5 απουσίες. Ναι. Πέντε απουσίες παικτών γενικά, που θα έχουν χρόνο, έτσι, όχι 5 απουσίες. Ναι, γενικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ζήσει με αυτό τις επόμενες ημέρες. Ο Μορέιρα, ο Αγγολέζο Σέντερ, που αγωνίστηκε σήμερα για περίπου 15 λεπτά, αύριο αναχωρεί για Αγγόλα, γιατί και αυτός έχει υποχρεώσει με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, εκεί 14-15-16 παίρνουν στη Διμησία, οπότε θα επιστρέψει μετά τις 16 Σεπτεμβρίου. Κάτι ανάλογο είναι και για τον Μαργαρίτη, που επίσης και αυτός μετά τις 16 θα επιστρέψει. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Γκάρετ που έκανε ντεμπούτο σήμερα, τον νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα ανέτοιμος και εκτός ρυθμού, με μόλις 2-3 απονήσεις με την ομάδα. Δεν του πήγε λίγο το μάτι στην αρχή, ξέρεις, κάποιες φάσεις που μπορεί να τις είχε καλά, να τις τελειώσει, δεν τις τελείωσε, είχε κάποιες βολές και φάνηκε έτσι λίγο πίσω σχέση με τους συμπαίκτες του. Λογικό και αναμενόμενο πάντως, έτσι. Καλά, ναι, σε αυτό έχοντας κάνει μόλις 2-3 φωνές με την ομάδα, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το θετικό είναι ότι, μένοντας στα Ντουγκάρετ, είναι ότι είναι πιθανόν και αυτός να φύγει για να παίξει με την ομάδα της Ρουάντα. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες για τον νέο παίκτη του ΠΑΟΚ. Σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς, ο Τζαμάλ Τζόνς θα δοκιμάσει από Δευτέρα να μπει με την ομάδα. Ο Αθηναίος είχε ένα θέμα στη γάμπα που ουσιαστικά το ταλαιπωρεί από πέρσι. Μέχρι την εβδομάδα που έρχεται θα δοκιμάσει να τρέξει και κάπου προς την Παρασκευή θα φανεί σε τι κατάσταση είναι. Ο Βίλιαμς, εντάξει, είχε ένα τραυματισμό. Ένα διάστημα το οποίο δεν είναι κάτι το πολύ σοβαρό και έχασε ένα φιλικό σήμερα που θα μπορούσε σίγουρα να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και να τον δούμε και αυτόν. Αλλά οκ, το έχασε, είναι ένα διάστημα μικρό. Η λογική λέει ότι από Δευτέρα και αυτός θα μπει στις προπονήσεις. Γενικά είναι μια προετοιμασία η οποία ναι μεν τρέχει, ναι μεν έχει παιχνίδια και από εδώ και πέρα συνεχόμενα. Δηλαδή ανά 3-4 ημέρες ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι. Επόμενο φιλικό είναι την Πέμπτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι στο Παλατάκι με την τουρκική την Μπουγιουξεχήρ. Ανοιχτό. Μετά παίζει Σάββατο. Ναι, ανοιχτό. Mm. Μετά παίζει Σάββατο το απόγευμα με τον Ήφαιστο στο Λίμνο. Μετά είναι το τουρνουά Σιμεών Μαυροσκούφης την άλλη εβδομάδα, μεσοβδόμαδα. Θα παίξει με τον Κολοσσό Ρόδο ΠΑΟΚ και μετά είτε με το Ρέθυμνο είτε με τον Προμηθέα Πάτρας. Μετά θα πάει στην Τουρκία να παίξει με την Μπαχτσέσεχή, την ομάδα του Στέφανο Δέντα, και θα επιστρέψει έχοντας. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε αν όλα πάνε καλά. Στα τελευταία φιλικά, δηλαδή εκεί με το Περιστέρι, με την Κίνη, που είναι κάτω στην Αθήνα, τα παιχνίδια εκείνα. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε αν όλα πάνε καλά πιο πλήρη την ομάδα. Δηλαδή με τους διεθνείς να έχουν επιστρέψει και αν δεν υπάρχουν τραυματισμοί να είναι όλοι εκεί. Οπότε σε εκείνα τα μάτια έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα, να το πούμε έτσι. Και πιο ξεκάθαρη για το τι μπορεί να περιμένει και ο κόσμος. Πώς θα μπει ο ΠΑΟΚ μέσα στη σεζόν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και με την προσθήκη του Γκάρετ, θεωρητικά πάντα και με βάση τα χαρακτηριστικά της ομάδας, ο ΠΑΟΚ γέμισε. Γιατί όντως ένας παίκτης σαν τον Γκάρετ μέσα από την ρακέτα του έλειπε. Δηλαδή ένα κορμί πιο δυνατό, να κάνει λίγο πιο χαμάλικη δουλειά, να παίξει πάνω από τη Στεφάνη και όλα αυτά. Του έλειπε, ήταν αυτό το στοιχείο που του έλειπε από το ρόστερ που είχε κάνει μέχρι τώρα. Εγώ νομίζω ότι με αυτούς τους τέσσερις στα γκάρντ, δηλαδή τον Γκος,
τον Χάτσερ, τον Αθηναίου όταν θα μπει και τον Κόνιαρ, ο Πάκος έχει μια πραγματικά πολύ ποιοτική τετράδα, η οποία σίγουρα θα, ειδικά οι δύο Αμερικανοί, που δηλαδή και οι δύο παρότι παίζουν στην ίδια θέση και ήταν ξέρεις και ένα στην ίδια θέση. Και ο Χάτσερ είναι πιο πολύ playmaker από ότι ο Γκος. Αλλά είναι, παίξουν θέλουν την μπάλα στα χέρια τους, να δημιουργήσουν, να εκτελέσουν και όλα αυτά. Νομίζω ότι ήδη έχουν βρει ένα τρόπο συνεργασίας καλό. Ο Κόνιαρης, η παρουσία του στην Αμερική, αυτός ο ένας μένος που είχε πάει στο camp εκεί της BDA, πραγματικά τον έχει κάνει καλύτερο. Αυτός ο μήνας που δούλεψε και γενικά αυτό το καλοκαίρι φέτος που ήταν το πρώτο που είχε την ευκαιρία να δουλέψει γιατί δεν είχε εθνική ομάδα, και το κορμί του είναι πολύ πιο γεμάτο πλέον, και νομίζω ότι έχει βρει και περισσότερο αυτοπεποίθηση. Αυτό βέβαια θα φανεί μέσα από τα παιχνίδια. Δηλαδή ας πούμε είχε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο στα ξεκινήματα του δεύτερου ημιχρόνου σήμερα, εκεί που ο Πάκος πια ξέφυγε, πήγε στους 21-22 πόντους και καθάρισε το μάτι ουσιαστικά, που ο Κόνιαρης ήταν δύο και τρεις ταχύτητες πάνω, δηλαδή και στην άμυνα και στην επίθεση και με δικές του εκτελέσεις και με δημιουργίες δικές του για τους συμπαίκτες του. Είχε ένα πολύ έτσι καλό τρίλεπτο, τετράλεπτο που αυτό που λέμε ότι και αυτοπεποίθηση αποκτά και το κορμί του το βελτιώνει και γενικά αυτό το καλοκαίρι που δούλεψε είναι αρκετά πιθανό να τον βοηθήσει και μέσα στη σεζόν. Να τον δούμε πολύ βελτιωμένο, λοιπόν, λες. Ακριβώς, ναι. Αυτή λοιπόν η τετράδα, όταν θα έχουμε και τον Αθηναίο, όταν θα έχει και τον Αθηναίο ο ΠΑΟΚ, θα δούμε πώς θα είναι. Εγώ την περιμένω με την υπομονησία, να σου πω την αλήθεια, για να δούμε πώς θα λειτουργεί. Σίγουρα, ας πούμε, σε κάποια νέα παιδιά, ας πούμε, ο Ρέιρα, που είναι ένας καινούργιος παίχτης, σήμερα ας πούμε μπήκε μέσα, έκανε δύο φάουλ πολύ νωρίς, βγήκε ουσιαστικά πολύ νωρίς από το παιχνίδι, από το ρυθμό του, επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πιο καλός. Ο Μαλίκ Πο, που είναι ένα παιδί που έχει πραγματικά εντυπωσιακά φυσικά προσόντα, έχει πραγματικά τεράστια χέρια, και νομίζω ότι όταν θα βρει ρυθμό και θα καταλάβει πώς λειτουργεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τι ζητάει από αυτόν τον προπονητή του και όλα αυτά, θα είναι για αυτούς τους παίκτες που μπορούν να δώσουν και εντυπωσιακές φάσεις. Γενικά, ας πούμε, ο Ζάρα σήμερα ήταν αλάθαστος στην επίθεση. Δεν υπήρχε λάθος επιλογή του. Και όταν λέω λάθος επιλογή, δεν εννοώ το να είναι άστοχος, ας πούμε, λάθος επιλογή. Εννοώ η παραμικρή του απόφαση να είναι... Οι παραμικρές του αποφάσεις ήταν όλες σωστές. Όταν ο αντίπαλος ήταν πίσω, έπαιρνε το σουτ, συνήθως το βάζε. Όταν ερχόταν πάνω του πολύ δυναμικά, έβαζε την τρίπλα και δημιουργούσε και τον εαυτό του για τους συμπαίκτες του. Γενικά διάβαζε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Το θέμα για τον Πάκο Γκρινιόλι Παθοδόρου είναι αυτό, είναι ότι θα πρέπει και στα επόμενα φιλικά να δουλέψει χωρίς να είναι πλήρης. Και το πότε θα είναι πλήρης είναι λίγο ερωτηματικό. Και λογικά σου λέω με βάση τώρα έτσι το πώς είναι να πάει η κατάσταση, λογικά στα τελευταία φιλικά και αν δεν υπάρχουν τραυματισμοί θα δούμε έναν πιο πλήρη ΠΑΟΚ. Το πιο σημαντικό από όλα τα σημερινά είναι αυτό, ήταν η όρεξη, η διάθεση ολωνών να κάνουν κάποια από τα πράγματα που δουλεύουν στο πονή σε αυτές τις μέρες. Θα δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Αισιόδοξα τα μηνύματα πάντως. Ο Ηλίας Παθιοδόρου που στάθηκε στις δηλώσεις του, νομίζω πάνω κάτω σε αυτά που πες και εσύ θα στάθηκε, έτσι. Ναι, κοίτα, ο Ηλίας Παθιοδόρου μένει σίγουρα στο κομμάτι, κανένας προπονητή δεν θέλει να έχει απουσίες. Έτσι, όλοι οι προπονητές θέλουν, αν γίνεται όλη τη χρονιά, να είναι όλοι οι παίκτες παρόντες. Πόσο μάλλον ειδικά στην προετοιμασία που μπαίνουν και βάσει σε διάφορα πράγματα για την ομάδα. Έμεινε και αυτό σε κάποια καλά διαστήματα, αλλά σίγουρα κρατάει λίγο και αυτό το κομμάτι, σίγουρα διάφορα κομμάτια πολύ τεχνικά και προπονητικά, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί και να εξηγηθούν, στα οποία θέλει έτσι βελτίωση, στο κομμάτι του συγχρονισμού, σε καταστάσεις άμυνα και επίθεση. Σίγουρα και από το δώρο ακόμα με τα καινούργια πρόσωπα που έχει, ψάχνει λίγο ποια είναι τα ζευγάρια που ταιριάζουν με στη ρακέτα, οι τριάδες στην επίθεση, τέλος πάντων ποιες πεντάδες μπορούν να είναι λειτουργικές, κάτι παραπάνω να έχουν στην επίθεση, κάτι λιγότερο στην άμυνα, κάτι περισσότερο στην άμυνα, κάτι λιγότερο στην επίθεση. Είναι κάτι που το ψάχνει ακόμα και είναι φυσιολογικό. Βέβαια, έτσι, στην εποχή που είμαστε, 8 Σεπτεμβρίου. Πειράματα γίνονται ακόμη. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι με το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος, επειδή έχει και μεγαλύτερη εμπειρία, δηλαδή με τον Χάτζερ και τον Γκος, και αυτός είναι και ο στόχος του Παθοδόρου,
είναι να έχει την εικόνα του τελευταίου τετράμινου της περσινής σεζόν όσο δυνατόν νωρίτερα. Προφανώς και δεν μπορεί να το κάνεις από την αρχή αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά έχει περισσότερη εμπειρία για να το κάνει φέτος. Και νομίζω ότι φέτος θα δούμε πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα οποία ειδικά επιθετικά το σκορ θα είναι ψηλά. Δηλαδή νομίζω ότι έτσι όπως είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ, στη κακή του μέρα μπορεί να έχει 75 πόντους. Στην καλή του μπορεί να έχει 100. Είναι τέτοια τα καλό για τον κόσμο αυτό σίγουρα, έτσι. Καλό για τον κόσμο αυτό σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Τώρα, το κομμάτι της άμυνας, σίγουρα θα χρειαστεί δουλειά, σίγουρα θα χρειαστεί μέσα από τα παιχνίδια θα βγει αυτό το πράγμα, το τι βγαίνει, τι δεν βγαίνει. Και τα φιλικά αυτά για αυτό το λόγο γίνονται. Έτσι, ότι οι λάθη υπάρχουν, να διορθώνονται μέσα από τα μάτς και τέλος πάντων τα χαρακτηριστικά του καθενός να βγουν στο δυνατόν καλύτερα. Έτσι. Ωραία, Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Είπαμε για τον Μορέρα που αναχωρεί αύριο. Επόμενο φιλικό για τον ΠΑΟ μεσημέρι Πέμπτης με την τουρκική την Μπουγιουξέχυρ. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παρότι έτσι, και λίγο αργά σε χρειαστήκαμε. Να είσαι καλά, καλή σου ξεκούραση. Καλό βράδυ, Νίκο. Καλό βράδυ. Αυτά και από τον Νίκο Μοσχοβίτη λοιπόν για το σημερινό νικηφόρο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Καστοριά με 94-58 ή 98-54, μισό λεπτό για να είμαστε ακριβείς, με το σκορ της νίκης του Δικεφάλου στην έδρα της Καστοριάς, ομάδα Α2 η Καστοριά, από τις καλές όπως μας είπε και ο Νίκος Μοσχοβίτης, που ίσως να διεκδικήσουν και την άνοδο φέτος στην Α1. Ο ΠΑΟΚ έτσι αισιόδοξα τα μηνύματα όπως μας τα ανέλησε και ο Νίκος εδώ στο Λίμπερο. 94-58 η φιλική νίκη του ΠΑΟΚ αυτή στην έδρα της Καστοριάς, με πρώτο σκορ τον Ζάρα με 16 πόντους, 4 τρίποντα μάλιστα από τον Θόδωρο Ζάρα. 15 πόντους είχε ο Φίλγκος, 12 ο Σχίζας και 11 ο Χάτζερ, αυτοί ήταν που ξεχώρισαν. Ο Χρυσικόπουλος συνέχεια και ο Καραμανούλης είχαν από 8. Ο Κόνιαρης επίσης από 8. 5 ο Γκάρε, 4 ο Πόου, 5 και ο Μορέιρα και 2 ο Καράς. Με 5 απουσίες ο Πάουξ στο σημερινό φιλικό. Επόμενο μάτς με την Μπουγιουξέχυρ στο Παλατάκι. Αυτά λοιπόν και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και ενώ ο αγώνας της εθνικής μας με την Εστονία στο Ταλίν βρίσκεται στο 86ο λεπτό εκεί, 0-1 πάντα από το 14 με τον γκολ του Φορτούνη, με την εθνική να δείχνει ότι εύκολα ή δύσκολα θα φύγει με το διπλό στα τελευταία λεπτά που μένουν. Διαχειρίζεται καλά το μάτς, δεν έχει απειληθεί αρκετά από τους Εστονούς. Έχει περάσει και ο Τζιόλι στο μάτς 78ο λεπτό αντί του Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή. Και φαίνεται έτσι ότι ο Πέλκας παραμένει στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πάρει εύκολα ή δύσκολα τη νίκη. Η νίκη πήρε και η εθνική ομάδα μπάσκετ νωρίτερα. Στις 7 έπαιξε με το Μαυροβούνιο στο Παρίσι σε φιλικό παιχνίδι. Προετοιμάζεται για το παράθυρο των προκριματικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Θα δούμε και στην πορεία αυτά πιο αναλυτικά για το ποιοι ξεχώρισαν εκεί. Για το αυριανό φιλικό που υπάρχει με τη Γαλλία, πιο δυνατό τεστ σαφώς για την ομάδα του Θανάση Κουρτόπουλου. Σιγά σιγά και ενώ έχουμε ξεπεράσει την 11.30 θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και με Γιάννη Παραπονιάρη για να μας πει και για το φιλικό που έδωσε σήμερα η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Τι έγινε εκεί, πώς είδε το παιχνίδι και ο Γιάννης Παραπονιάρης. Να πάρουμε και τα κυτρινόμαυρα νέα λοιπόν από το μπάσκετ του Άρη. Και για τα ποδοσφαιρικά του Άρη θα πούμε συνέχεια, για το περίπτερο της ομάδας που θα εγκυνεστεί αύριο, ενώ σήμερα πέρασαν από εκεί ο υφυπουργός αθλητισμού, ο κ. Βασιλιάδης και η Βούλα Πατουλίδου. Έχουμε αρκετά θεματάκια ακόμη. Μένετε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε λοιπόν στο break, Βασίλη, και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα την εκπομπή Post Game, τη νέα εκπομπή του Λίμπερο 107,4. Δεύτερη ώρα της εκπομπής βρισκόμαστε. Οδεύουμε προς τις 12 και ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, είχαμε το σφύριγμα της λήξης στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Εστονία στο Ταλίν. Νικηφόρα ξεκίνησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA, το Nations League. 1-0 με γκολ του Κώστα Φορτούνη από το 14ο λεπτό, ή 0-1 αν θέλετε, διότι ήταν εκτός έδρας η αναμέτρηση. Αυτό το γκολ λοιπόν του Κώστα Φορτούνη, η εθνική πήρε τους πρώτους τρεις πολύτιμους βαθμούς σε αυτή τη νέα διοργάνωση της UEFA. Και θα δώσει το επόμενο παιχνίδι της κόντρα στην Ουγγαρία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 παρατέταρτο και πάλι το βράδυ το μάτς. Ο Πέλκας έπαιξε βασικό στο παιχνίδι. Ο Κουλούρης πέρασε ως αλλαγή στο τέλος. Είχαμε συμμετοχή και του Τζιόλι σε ένα σχήμα με τρία δεκάρια που παρέταξε ουσιαστικά ο Μίγκαλ Σκίβε, με Φορτούνη, Μάνταλο και Πέλκα να του βγαίνει. Καλή εμφάνιση για την ελληνική ομάδα και
νίκη στο ξεκίνημα αυτής της νέας διοργάνωσης. Θα δούμε όμως συνέχεια περισσότερα για αυτή την νίκη της Εθνικής. Θα πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη στο σημερινό φιλικό της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης ο Παραπονιάρης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Γιάννη, τι κάνεις? Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Με άφησες μόνο μου σήμερα, έτσι, μετά τη βδομάδα που κάναμε δίδυμο παρέα. Ναι. Σήμερα αλλάξανε λίγο οι συνθήκες, αλλά από ό,τι σ' ακούω το πηγαίνεις περίφημο, οπότε νομίζω ότι και η δική μου παρουσία δεν είναι απαραίτητη. Εντάξει, θα μας τα πεις τηλεφωνικά πάντως. Έχεις τηλεφωνική παρουσία σήμερα και όποτε χρειάζεσαι, έτσι φαντάζομαι, εδώ στην εκπομπή για τα μπασκετικά του Άρη κυρίως, τα οποία ειδικεύεσαι κυρίως, για να μας λες τι συμβαίνει. Εννοείται στη διάθεση της εκπομπής όποτε με χρειαστεί. Να σε καλά. Λοιπόν, είχαμε σήμερα την φιλική αναμέτρηση του Άρη με τον Ιωνικό Νίκαιας, με την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου να επιστρέφει στις νίκες μετά από τις δύο σερίδες που είχε κάνει στα προηγούμενα φιλικά της απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, 69-60. Το σκορ με το οποίο επικράτησαν οι Κίτρινοι, ένα αρκετά δυνατό φιλικό τεστ για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου, με τον Ιωνικό Νίκαιας να παρουσιάζει έτσι ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρόσωπο, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έκλεισε με προβάδισμα ενός πόντου, 32-33 υπέρ της ομάδας της Νίκαιας έκλεισε το πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου, ο Άρης ανέβασε την απόδοσή του κυρίως αμυντικά, έκανε δηλαδή την διαφορά στην τρίτη περίοδο όπου με επιμέρους σκορ 16-11 κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και να βρει ένα καλύτερο ρυθμό επιθετικά και το 21-16 του τέταρτου δεκαλέπτου ήρθε ουσιαστικά να επισφραγίσει την νίκη του Άρη. Ένας Άρης ο οποίος για ένα ακόμα παιχνίδι έδειξε την έφεση την οποία έχει στην άμυνα, έδειξε πώς θα κινηθεί το πράγμα πάνω κάτω φέτος, άλλωστε και οι παίκτες που διαθέτει, αλλά και γενικότερα η φιλοσοφία και το στυλ μπάσκετ που θέλει να παίξει ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει σαν βάση του την άμυνα. Πολύ δηλαδή σκληρή άμυνα, πολύ ένταση στα αμυντικά καθήκοντα της ομάδας και από εκεί και πέρα παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο, πολύ physical παιχνίδι και γενικότερα έτσι να βρίσκει η ομάδα τρόπους ούτως ώστε να φτάνει εύκολα προς το αντίπαλο καλάθι χωρίς να πηγαίνει με όσο το δυνατόν λιγότερες επιθέσεις στο σετ παιχνίδι στο 5-1-2-5. Μία από τις επιδιώξεις του coach Αγγέλου είναι η ομάδα να δέχεται περίπου ανά δεκάλεπτο 15 πόντους. Αυτό σήμερα το είδαμε και στο αλφα δεκάλεπτο απέναντι στον Ιωνικό Νίκαιας, όπου η ομάδα της Νίκαιας πέτυχε 15 πόντους. Στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο, που ο Άρης δέχτηκε 11 και 16 πόντους αντίστοιχα. Είναι μία προσέγγιση την οποία την έχει περάσει στους καταθεστές του ο Βαγγέλης Αγγέλου, γιατί όπως είπαμε θέλει η άμυνα να είναι η βάση της ομάδας πάνω στην οποία θα χτίζεται το παιχνίδι και θα μπορεί ο Άρης να παίρνει τα αποτελέσματα τα οποία χρειάζεται. Σήμερα ο coach του Άρη, όπως και στα προηγούμενα φιλικά, δεν είχε τους Γκάρι Μαγκή και Δημήτρη Βεργίνη, οι οποίοι εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς τους. Δεν είναι ακόμα σε θέση οι δύο καλαθοσφαιριστές να μπουν σε φουλ ένταση, σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, αν και τις δύο προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή και την Πέμπτη, ακολούθησαν ένα μέρος του ομαδικού προγράμματος. Στη συνέχεια όμως ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης, καθώς αισθάνονται ακόμα έτσι κάποιες μικρές ενοχλήσεις. Από Δευτέρα πιστεύω όμως ότι θα είναι και αυτοί σε θέση να ανεβάσουν ρυθμούς και να μπουν κανονικά στο ομαδικό πρόγραμμα. Ο Γκάρι Μαγκή, ο οποίος είναι ο βασικός σέντερ του Άρη και περιμένει αρκετά από τον Αμερικάνο ψηλό ο Βαγγέλης Αγγέλου, και φυσικά ο Δημήτρης Βεργίνης, ένας πολύπειρος γκάρ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια τόσο στον άσο όσο και στη θέση 2 και να προσφέρει λύσεις όχι μόνο αμυντικά αλλά και στην επίθεση και στο σκοράρισμα και στο κομμάτι της δημιουργίας. Επίσης ο coach του Άρη δεν έχει τις τελευταίες ημέρες στο τελευταίο διάστημα και τους δύο νεαρούς, τον Στράτο τον Βουλγαρόπουλο, τον Έλληνα το σέντερ, και τον Βαλάτη τον Κουρτίδη. Ο Βουλγαρόπουλος ταλαιπωρήθηκε τις τελευταίες ημέρες από μία ίωση
και δεν είναι ακόμα δυνατός ο οργανισμός του ούτως ώστε να μπει στις προπονήσεις. Τώρα ξέρεις, είναι μέχρι να αναρρώσει πλήρως το παιδί και να μπορέσει και πάλι να μπει στο παρκέ. Τώρα όσον αφορά το Βαλάντι Κουρτίδη, ο οποίος αποκόμισε ένα πρόβλημα στο αριστερό του γόνατο στην Καστοριά όταν η ομάδα πραγματοποιούσε εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, συνεχίζει με θεραπείες, συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα γύμνασης για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα που έχει στο αριστερό του γόνατο και να μπει για αυτός σε ρυθμούς, σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Πάντως σήμερα από το φιλικό ο Άρης θα κρατήσει σίγουρα την εικόνα του δευτέρου μέρους, θα κρατήσει τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το παιχνίδι αμυντικά και φυσικά αυτούς τους 11 πόντους παθητικό που είχε στην τρίτη περίοδο. Μία τρίτη περίοδος που είδαμε στα προηγούμενα δύο φιλικά τουλάχιστον με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να είναι η αχίλιος πτέρνα των Κυτρίνων, οι οποίοι ξεκινούσαν καλά το παιχνίδι, ήταν μέχρι και το ημίχρονο σε επαφή με το σκορ, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο δεν έβρισκαν γρήγορα τους ρυθμούς τους, με αποτέλεσμα ομάδες στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να ανοίγουν την ψαλίδα της διαφοράς. Σήμερα αυτό με τον Ιωνικό Νίκαιας δεν το παρατηρήσαμε. Ο Άρης είχε μια σταθερότητα στην απόδοσή του και το τρίτο δεκάλεπτο αυτή τη φορά ήταν το καλό του. Οπότε νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα έχει να πει αρκετά ο Βαγγέλης Αγγέλου στους κατασφαιριστές του, γιατί αυτά τα παιχνίδια, αυτά τα φιλικά δεν είναι για να μετρήσουμε πόσες νίκες έκανε η ομάδα ή με πόσους πόντους διαφορά έχασε. Αυτά τα φιλικά έχουν το χαρακτήρα της προπόνησης, προκειμένου η ομάδα να παρουσιάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι όλο και πιο βελτιωμένο πρόσωπο, και αυτή τη βελτίωση σήμερα ο Βαγγέλης Αγγέλου την είδε ως έναν βαθμό από την ομάδα του. Αυτά όσον αφορά το σημερινό φιλικό, δεν προκύπτει κάτι άλλο από το παιχνίδι που έπαιξαν σήμερα οι Κρυδινόμαυροι. Αύριο η ομάδα θα έχει ρεπό, θα πάρουν κάποιες απαραίτητες ανάσες οι παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου και από τη Δευτέρα θα μπουν και πάλι σε ρυθμούς προπονήσεων και σιγά σιγά θα βάζουν το μυαλό τους σε μια διαδικασία ούτως ώστε να σκέφτονται και το φιλικό της προσεχούς Τετάρτης στις 12 του μηνός, το οποίο θα είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Το πρώτο, έτσι, τα αποκαλυπτήρια. Ακριβώς, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη και της νέας ομάδας που έχει δημιουργήσει ο Βαγγέλης Αγγέλου. Οι φίλοι των Κυτρίνων θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας. Στις 7 η ώρα είναι το συγκεκριμένο φιλικό, οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον για τον κόσμο του Άρη να έρθει στον Λίγκα Λισχόν και να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση με μια καλή ομάδα, με την τουρκική Ινσταμπούλ Μπουγιουξεχίρ, η οποία διαθέτει αρκετά καλό ρόστερ, θα είναι θεωρώ ένα αρκετά δυνατό τεστ για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι ανυπομονούν για αυτοί, όπως είναι λογικό, ανυπομονούν και οι καλαθοριστές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έτσι με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό τη δουλειά, περιμένουν να παίξουν το πρώτο τους παιχνίδι μπροστά στο κοινό του Άρη και φυσικά να τεστάρουν και απέναντι σε μια καλή ομάδα τις δυνατότητές τους και να τσεκάρει ο κόουτς Αγγέλου το επίπεδο ετοιμότητας και βελτίωσης της ομάδας, γιατί σιγά σιγά υπάρχει και αυτός ο παράγοντας μέσα στο μυαλό του προπονητή του Άρη, καθώς στις 20 του μήνος, σε πολύ λίγο, σε 2/5 ουσιαστικά, έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Για τους κυτρινόμαυρους, στον πρώτο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League, απέναντι στην Δυναμό Τυφλίδας μέσα στην έδρα της ομάδας από την Γεωργία. Οπότε σιγά σιγά η ομάδα πρέπει να ετοιμάζεται και πνευματικά για τα επίσημα παιχνίδια που ξεκινούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από σήμερα. Mm-hmm. Να πούμε, Γιάννη, και στον κόσμο ότι τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει, έτσι, για το φιλικό της Τετάρτης. Βεβαίως, βεβαίως. Ο κόσμος μπορεί να προμηθεύεται από σήμερα, από χθες βασικά τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του φιλικού, ορίστηκε γενική είσοδος στα 5 ευρώ. Νομίζω ότι αντί για έναν καφέ κάποιος μπορεί να πάρει την παρέα του, να πάρει τα παιδιά του, κάποιος την οικογένειά του και να πάει
έτσι να παρακολουθήσει την ομάδα, η οποία θα κάνει ουσιαστικά θα δώσει το πρώτο επίσημο φιλικό της, θα κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή της μπροστά στον κόσμο της, και είναι σημαντικό να έχει τη στήριξη των φιλάθλων για να πάρει και ψυχολογία εν ώψη και των αναμετρήσεων που έπονται, οι οποίες θα έχουν και μεγαλύτερη αξία καθώς ξεκινάει επίσημα ουσιαστικά η σεζόν. Πάντως, Γιάννη, εντάξει, σαφώς το σημερινό φιλικό δεν είναι αξιόπιστο δείγμα, έτσι, αλλά από ό,τι μας έλεγε και ο Νίκος πριν, ο Μοσχοβίτης, όπου εκείνος βρέθηκε στην Καστοριά, που αντιμετώπισε και εκείνος ομάδα Α2, ο Νίκος Νίκας μας είπε ότι είχε ενισχυθεί πολύ και ίσως είναι και από τα φαβορί φέτος. Οπότε, εντάξει, δεν ήταν και ασήμαντο το σημερινό φιλικό για τον Άρη. Βεβαίως, έχει ενισχυθεί με παίκτες της Α1, έχει τον Σεφαντζίδη, τον Γιάννη, ο οποίος έπαιζε πέρσι στον Κόρυβο, έχει τον Άγγελο Ταγκαράκη, έναν πολύ καλό στέρ, τον οποίο τον είδαμε τα προηγούμενα χρόνια να αγωνίζεται στην ομάδα της Κίμης. Έχει έμπειρα παιδιά, έχει τον Μάριο, τον Μπατή, γενικότερα έχει δημιουργήσει ο κύριος Τσάπας ένα καλό σύνολο εκεί στη Νίκαια, και φυσικά στόχος της ομάδας, στόχος του Ιωνικού είναι να πάρει την άνοδο για την Α1. Οπότε ήταν ένα καλό τεστ σήμερα για τον Άρη, και αυτό φάνηκε και από την έκβαση του παιχνιδιού. Για ένα ημίχρονο ο Ιωνικός όχι απλά ήταν ανταγωνιστικός, αλλά είχε καταφέρει να έχει και το προβάδισμα στο σκορ. Στη συνέχεια, εντάξει, η διαφορά δυναμικότητας υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων, οπότε ήταν φυσιολογικό ο Άρης να ρολάρει και να ανεβάσει την απόδοσή του, αλλά ήταν μια καλή προπόνηση, έτσι, ένα δυνατό τεστ απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει βλέψεις υψηλές και έχει και φιλοδοξίες, ώστε να βρεθεί και αυτή στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Ωραία, Γιάννη, αναλυτικότατος νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από το κυτρινό ρεπορτάζ στο μπάσκετ. Δεν βγαίνει κάτι άλλο. Αναμονή ουσιαστικά για το επόμενο φιλικό που θα είναι και ανοιχτό, έτσι, για να δει και ο κόσμος στην ομάδα. Ουσιαστικά, ναι, με προπονήσεις θα ξεκινήσει η εβδομάδα, καθώς αύριο, όπως είπαμε, υπάρχει το ρεπό που έδωσε ο Βαγγέλης Αγγέλου στους παίκτες του, οπότε από Δευτέρα θα έχουμε και περισσότερα πράγματα. Να πούμε τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια του ρεπορτάζ που αφορούν το διοικητικό, εκεί παρατηρούμε μια ησυχία, καθώς έχουν μπει τα πράγματα σε μια σειρά. Ο κύριος Γουλιέλμος και οι συνεργάτες του κάνουν διαρκώς ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ΚΑΕ, είτε αυτό έχει να κάνει με το θέμα του μπαν, είτε αυτό έχει να κάνει με το θέμα του άρθρου 99, γενικότερα των οφειλών που έχει να ρυθμίσει η ΚΑΕΑΡΙΣ. Τώρα μέσα στην εβδομάδα θα μας απασχολήσει και το θέμα της αδειοδότησης, καθώς σιγά σιγά οι ομάδες της Α1 ετοιμάζουν το φάκελό τους να τον καταθέσουν, προκειμένου να πάρουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της Basket League. Οπότε θα έχουμε και από εκεί κάποια πραγματάκια να πούμε μέσα στην ομάδα, τα οποία θα προκύψουν από το στρατόπεδο του Άρη. Ωραία. Γιάννη, κάτι τελευταίο. Στη ΔΕΘ ο Άρης, η ΚΑΕ Άρης μάλλον, στη ΔΕΘ, πέρα από την μπουτίκ έτσι στο Αλεξάνδριο, δεν θα υπάρχει κάτι άλλο, κάτι έξτρα, έτσι? Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι... Μέσα στη ΔΕΘ είναι ούτως ή άλλως στο σπίτι του Άρη, έτσι? Αυτό ακριβώς, επειδή η μπουτίκη είναι ουσιαστικά κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως Χωροταξικά, αν το δούμε. Λειτουργεί από τις 10 μέχρι τις 8 το βράδυ, οπότε ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο μπορεί να περάσει μια βόλτα, να κάνει έτσι μια έρευνα αγοράς, να δει τα καινούργια προϊόντα που υπάρχουν στα ράφια της μπουτίκη. Υπάρχει και η νέα επίσημη εμφάνιση της ομάδας στα ράφια της μπουτίκη, οπότε νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια καλή ποικιλία προϊόντων, ούτως ώστε να επιλέξουν οι φίλοι του Άρη για τις αγορές τους. Αλλά ξεχωριστό περίπτερο, όχι, Άρης δεν έχει. Λειτουργεί κανονικά η μπουτίκ σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Ωραία. Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε, έτσι? Εννοείται. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, Γιάννη. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Παραπονιάρη για το σημερινό φιλικό της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τη σημερινή φιλική νίκη κόντρα στον Ιωνικό Νίκιας. Αναμονή για το παιχνίδι της Τετάρτης, το επόμενο φιλικό κόντρα στην Μπουγιού Ξεχύρ στο Αλεξάνδριο.
στα αποκαλυπτήρια της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Το πρώτο ανοιχτό φιλικό για τον κόσμο με γενική είσοδο στα 5 ευρώ. Μπορούν οι φίλοι του Άρη να βρεθούν στον Ingalls Hall την Τετάρτη και να δουν για πρώτη φορά την ομάδα τους, η οποία προετοιμάζεται σαφώς για την νέα σεζόν. Τον αυτή την ώρα στο Ε κάνει δηλώσεις ο Δημήτρης Πέλκας, τον Αλέξη Πυρόπουλο και στον Γρηγόρη Ατρίδη μετά την νίκη της Εθνικής στο Ταλίν της Εστονίας με 1-0 στην πρεμιέρα του Nations League. Ξεκίνησε με το δεξί η εθνική μας ομάδα σε αυτή τη νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA. Θα δούμε γραπτό σε λίγο τι έχει πει ο Δημήτρης Πέλκας εκεί στον Αλέξη Πυρόπουλο και στον Γρηγόρη Ατρίδη για την τηλεόραση του Ε. Ο Δημήτρης Πέλκας που αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σήμερα. Με τρία δεκάρια, θυμίζω, παρατάχθηκε εθνική, με Πέλκα, Μάνταλο και Φορτούνη ουσιαστικά. Τρεις επιτελικούς μέσους πίσω από τον Κώστα Μήτρογλου που αποχώρησε λόγω τραυματισμού τη θέση του Σπύρου Μπακασέτας νωρίς στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θετικό πάντως το ξεκίνημα στη Βουδαπέστη, το επόμενο μάτς την Τρίτη 10 παρατέταρτο κόντρα στην Ουγγαρία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ενώ στα άλλα μάτς για το Nations League, αυτό που ξεχώρισε ουσιαστικά είναι η νίκη της Ισπανίας με 2-1. Μέσα στην Αγγλία και μάλιστα με ανατροπή στην πρεμιέρα του τέταρτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League εκεί. Με πολλά νέα πρόσωπα, με άλλη φιλοσοφία ουσιαστικά, σε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία με τον Λουίς Ενρίκε να κάνει τον ντεβούτο του στον πάγκο σε επίσημο παιχνίδι. Η Ισπανία πήρε αυτή την εμφαντική νίκη επί της Αγγλίας. Παρότι βρέθηκε να χάνει νωρίς με 1-0 από τον γκολ του Ράσφορντ, γύρισε το ματς και κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ενώ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ακυρώθηκε γκολ για την Αγγλία, γκολ του Welbeck, καθώς είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ στον Τεχέα από τον Άγγλο επιθετικό. Έτσι παρέμεινε το 2-1 μέχρι το φινάλε. Τα γκολ για τους Ισπανούς, τα γκολ τα δύο της Ισπανίας, τα πέτυχαν, θα σας πω αμέσως. Ουσιαστικά ο Τεχέα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, όπως διαβάζουμε στα περισσότερα site. Ο Σαούλ ισοφάρισε 1-1 στο 13, το σκορ είχε ανοίξει στο 11 ο Ράσφορντ. Δύο λεπτά μετά ήρθε η απάντηση άμεσα από τον Σαούλ σε 1-1 και στο 32 ο Ροντρίγκο έκανε ανατροπή το 1-2 τη νίκη αυτή της Ισπανίας μέσα στο Wembley επί της Αγγλίας στην πρεμιέρα του Nations League. Και ενώ φτάσαμε στις 12, κλείσαμε το 2ωρο της εκπομπής, μας μένει άλλη μία ώρα μέχρι και τη μία. Να πούμε καλή Κυριακή, Βασίλη, σε όσους μας ακούν. Ναι, μια και άλλαξε, πέρασε μετά τις 12 είμαστε, πέρασε η μέρα. Σας ευχηθούμε καλή Κυριακή λοιπόν. Post game εδώ στο Libero 107,4, η νέα εκπομπή που κάνει πρεμιέρα απόψε. Μαζί θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε Σάββατο Κυριακή από τις 10 μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Με Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο για να ενημερώνουμε, να σχολιάζουμε, να αναλύουμε ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Ακούσατε νωρίτερα και τους ρεπόρτερ των ομάδων και για ΠΑΟ και για Άρη. Θα δούμε και για Ηρακλή συνέχεια, για την νίκη της Εθνικής περισσότερα και ό,τι άλλο υπάρχει σε μια μέρα όχι και τόσο καλή για το κέντρο της πόλης, το οποίο μετατράπηκε νωρίτερα σε πεδίο μάχης. Πολλά τα επεισόδια λόγω ΔΕΘ. Πάντως εμείς πρέπει να σταθούμε κυρίως στα αθλητικά, αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Και ενώ δύο λεπτάκια μετά τις 12 θα πάμε, Βασίλη, σε ένα ακόμη break, σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε με οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, πάντα εδώ στο Libero 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, post game με Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, όπως θα πηγαίνουμε και κάθε Σάββατο Κυριακή από εδώ και στο εξής εδώ στο Libero 107,4 με τη νέα εκπομπή post game. Και πάνω που θα λέγαμε ότι θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για την τελευταία ώρα της απόψινης εκπομπής, έχουμε ήδη την πρώτη μας γραμμή στον αέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, Αλέξανδρος λέγομαι. Γεια σου Αλέξανδρε. Δεν μπορώ να σταθώ σε ποδόσφαιρο τέτοια μέρα. Δυστυχώς τέτοιες μέρες το ποδόσφαιρο έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτά που συμβαίνουν τώρα στο κέντρο. Έχουμε ακόμα επεισόδια σε εξέλιξη, έτσι. Φυσικά. Εμείς κάποτε, Γιώργο, την έκθεση τη γιορτάζαμε. Βγαίναμε με τους γονείς μας, βγαίναμε με τους φίλους μας, με την κοπέλα μας και τη γιορτάζαμε την έκθεση. Τώρα ναι. Έλληνες να βαράνε Έλληνες, αστυνομικοί να βαράνε συνομήλικούς τους. Δεν ξέρω, όλο αυτό συνέβησαν, μας πηγαίνει πολύ πίσω σαν φορά. Συνέβησαν πολλά θλιβερά γεγονότα, Αλέξανδρε, και εγώ τώρα ό,τι έχει προλάβει να πάρει το μάτι μου στα social media και στις ιστοσελίδες εδώ της τοπικής πόλης, από ό,τι έχω δει έχουν γίνει πάρα πολλά θλιβερά περιστατικά, έτσι. Για ακόμη μια χρονιά, νομίζω χειρότερα από κάθε άλλη φορά φέτος. Ναι, άλλο να τα βλέπεις
από την οθόνη ενός υπολογιστή, ενός κινητού και όλα να τα βλέπεις τώρα από κοντά. Αναγκάστηκα να κλείσω το μαγαζί, να φύγω, τώρα πάω να το ξανανοίξω. Δεν είναι η κατάσταση αυτή, δυστυχώς. Ναι. Θέλουμε να πάμε μπροστά σαν χώρα, αλλά δεν γίνεται. Είναι θλιβερό, είναι θλιβερό. Έχω δει και έχουν σπάσει κάποια μαγαζιά στην παραλιακή λεωφόρο. Ακριβώς, ακριβώς όπως τα λες. Γυαλιά καρφιά όλα. Μικρά παιδιά τώρα να κλαίνε, να έχουν κατέβει για το μακεδονικό με τους γονείς τους. Και να κλαίνε τώρα από τα δακρυγόνα. Δηλαδή, μαύρες εικόνες, μαύρες μέρες. Δυστυχώς δεν πάμε μπροστά έτσι. Ναι. Νομίζω, Αλέξανδρε, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω. Τα βλέπουμε για τα τελευταία χρόνια, αλλά φέτος δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι ήταν χειρότερα από άλλες χρονιές. Δεν ξέρω εσύ πώς το έζησες, που ήσουν και πιο κοντά. Να σου πω κάτι. Η νεολαία προσπαθεί να είναι αισιόδοξη. Προσπαθούμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Δεν φεύγουμε έξω. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός δεν κάνει τίποτα. Ζει σε ένα δικό του κόσμο. Το γνωστό πανηγυράκι που είδαμε σήμερα το πρωί, έτσι ναι. Έκανε τις βόλτες του εκεί, αποθεώθηκε. Κράτα αυτό, Γιώργο. Ναι. Την έκθεση κάποτε τη γιορτάζαμε. Κράτα αυτό μόνο, δεν την κλαίγαμε. Αυτά, χαιρετίσματα θέλω να δώσω στον παιδικό μου φίλο τον Χάρη που είναι στην Αθήνα και παλεύει και στην κοπέλα την Αταλία. Αυτά, καλή συνέχεια παιδιά. Να είσαι καλά Αλέξανδρε, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν, νομίζω περιγραφικός πολύ ο φίλος και είναι θλιβερή η κατάσταση, θλιβερά τα γεγονότα που έζησε για ακόμη μια χρονιά η Θεσσαλονίκη με ό,τι συνέβη και συμβαίνει ακόμη στο κέντρο της πόλης από ό,τι πληροφορούμαστε με όλα αυτά τα επεισόδια, δακρυγόνα, πετροπόλεμος, ξύλο και πολλά ακόμη θλιβερά, έσπασαν μαγαζιά, δεν ξέρω τώρα τι καλύτερο μπορούμε να περιμένουμε, τι μπορείς να πεις μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί για ακόμη μια φορά. Με τόση αστυνομική δύναμη, τόση περιφρούρηση, να έχουν πέσει τόσα δακρυγόνα, μικρά παιδιά, κόσμος που κατέβηκε να διαδηλώσει ειρηνικά για το ζήτημα της ονομασίας Σκοπίων, για το μακεδονικό, με σημαίες και να βλέπεις στο τέλος να καταλήγουν όλα έτσι πάλι, δεν ξέρω. Έχει πολλές πλευρές σίγουρα το ζήτημα και σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά η ουσία που μένει στο τέλος είναι ότι πάλι γίναμε μάρτυρες στο κέντρο της πόλης. Το κέντρο της πόλης να γίνεται ένα πεδίο μάχης και να μην βλέπουμε ουσιαστικά κάτι διαφορετικό αυτό, από αυτό που αναμενόταν, ας μην κρυβόμαστε. Περισσότεροι περίμεναν ότι κάτι τέτοιο θα ζήσουμε απόψε, θα ζήσει απόψε η Θεσσαλονίκη και νομίζω επιβεβαιώθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, με ανοιχτές γραμμές είμαστε, τηλεφωνείτε στο 2310-287-888, 287-38, εδώ στο Λίμπερο 107,4 για να έχουμε επικοινωνία, να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε, είτε για τα θλιβερά γεγονότα αυτά που έγιναν σήμερα λόγω ΔΕΘ, είτε για οτιδήποτε άλλο αφορά και την αθλητική επικαιρότητα, γιατί εντάξει, καλώς ή κακώς οφείλουμε να εστιάζουμε στην αθλητική ενημέρωση κυρίως, αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Λέμε, φυσικά δεν μπορούμε να μην σταθούμε σε όλα αυτά τα σοβαρά και σημαντικά που έχουν συμβεί στην πόλη σε μια τέτοια μέρα. Προφανώς, έτσι. Οτιδήποτε άλλο θελήσετε να σχολιάσετε. Εδώ είμαστε για να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε παρέα. Με τις μουσικές επιλογές του Βασίλη Καβαδία που είναι στη ρύθμιση του ήχου, συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τη μία. Θα είμαστε μαζί εδώ στο Λίμπερο 107,4 post game. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο 2310-287-888 για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε και για να επιστρέψουμε στο αθλητικό κομμάτι. Μετά την νίκη της Εθνικής, ο Δημήτρης Πέλκας έκανε δηλώσεις, τόνισε ότι είναι χαρούμενοι που κέρδισαν. Σημασία δεν έχει το σκόρ, αλλά να κερδίσεις και να αποκτάς μέταλλο, γιατί έτσι πας μπροστά. Δεν έχουμε χρόνο και από αύριο κοιτάζουμε για τον επόμενο αγώνα με την Ουγγαρία. Αυτό που κρατάμε είναι πως μπήκαν στη βασική δεκάδα νέα παιδιά όπως η Μπουχαλάκη και η Κουρμπέλη και βοήθησαν πολύ. Θα αποκτήσουμε στο μέλλον μεγαλύτερη χημεία. Το σημαντικότερο είναι πως κερδίσαμε και ελπίζουμε να έχουμε τον Κώστα μαζί μας στον αγώνα της Τρίτης. Τον Κώστα Μήτρογλου αναφέρεται που αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι. Ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος ξεκίνησε ως βασικός σήμερα στην δεκάδα της Εθνικής στο παιχνίδι στην Εστονία. Και συνέβαλε και αυτό σε αυτό το δίπλο για την ελληνική ομάδα. Εντάξει, όπως είπε και ο φίλος Αλέξανδρος νωρίτερα, πώς να σταθεί σε ποδόσφαιρο και αθλητισμό όταν συμβαίνουν όλα αυτά τριγύρω μας. Ενώ θλιβερά επεισόδια συνέβησαν σήμερα και στο Περιστέρι, στο μάτς εκεί, στο φιλικό παιχνίδι. Άκουσον τώρα, σε φιλικό παιχνίδι που έγινε μάλιστα για να διατεθούν τα έσοδα για τους πυρόπληκτους της Αττικής. Φιλικό μάτς με φιλανθρωπικό σκοπό. Να βλέπεις επεισόδια, να βλέπεις ανταλλαγή φωτοβολίδων. Ρήψη καθισμάτων εκεί, έγινε ο κακός χαμός. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν υπήρχε αστυνομική δύναμη για να χωρίσει ο παδό των δύο ομάδων, αλλά και
εντάξει τώρα, τι αστυνομική δύναμη είναι προβλεφτή να υπάρχει σε ένα παιχνίδι φιλικό που τα έσοδα θα πάνε για τους πυρόπληκτους. Παρ' όλα αυτά, είδαμε σε ακόμα ένα ελληνικό γήπεδο να συμβαίνουν αυτά τα θλιβερά γεγονότα. Υπήρχε και ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΕ Παναθηναϊκός που καταδίκασε τα επεισόδια. Αλλά τι να το κάνεις, γίναμε και πάλι μάρτυρες στο ίδιο έργο θεατές ουσιαστικά. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει και πώς θα αλλάξει. Πάντως με τέτοιες εικόνες, με τέτοια συμβάντα, μόνο πίσω πάμε και καθόλου μπροστά. Πολλοί σήμερα περίμεναν να ακούσουν και στάθηκαν και στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από την ομιλία του στο Βελίδιο σχετικά με την ανακατασκευή του γηπέδου της Τούμπας. Σαφώς και είναι ένα σοβαρό θέμα που αφορά αρκετό κόσμο και κυρίως το φιλαθλό κοινό του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν άλλα σοβαρότερα ζητήματα. Νομίζω η σημερινή ημέρα καταγράφηκε ως άλλη μία έτσι μαύρη, άσχημη σελίδα θα έλεγα, στα της πόλης και στα της χώρας γενικότερα, με όλα αυτά που έγιναν, με μαγαζιά να σπάνε, με κόσμο να τραυματίζεται, δεκάδες κλήσεις από το ΕΚΑΒ διαβάσαμε ότι υπήρχαν, από τραυματίες διαδηλωτές, από ανθρώπους που είχαν προβλήματα ίσως και αναπνευστικά μετά την εκτεταμένη χρήση χημικών, πολύ ξύλο, πετροπόλεμος, πεδίο μάχης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε άλλη μια μέρα εγγενείων της ΔΕΘ, κενό. Όλη την ημέρα είχαμε φροντίσει να δούμε και πάλι στα κανάλια στους τηλεοπτικούς δέκτες αυτό το πανηγυράκι που ουσιαστικά είχε στηθεί από πλευράς κυβέρνησης, από τον Πρωθυπουργό, να κάνει τις βόλτες του, χειροκροτήματα, χαμόγελα. Εντάξει, δυσανάλογες οι εικόνες, αντιφατικές σίγουρα. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε τουλάχιστον από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με αναφορά και στη νίκη της εθνικής ομάδας μπάσκετ, η οποία σε φιλικό παιχνίδι επιβλήθηκε του Μαυροβουνίου με 87-76, φιλικό που έγινε στο Παρίσι. Αυτό το φιλικά είναι πριν και εν όψη των αγώνων με Σερβία και Γεωργία για το παράθυρο της FIBA, για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2019. Αύριο θα παίξει με τη Γαλλία στις 18.30, αν δεν κάνω λάθος, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πιο δυνατό φιλικό τεστ σαφώς. Σήμερα ξεκίνησε με μια μέτρια εικόνα, λίγο μπερδεμένη με τις δοκιμές που έκανε ο Θανάσης Κουρτόπουλος. Δεν είχε τόσο καλή απόδοση το πρώτο μέρος η εθνική μας ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο σοβαρεύτηκε, διορθώθηκε, ανέβασε στην απόδοσή της και έφτασε στην επικράτηση με 87-76. Πάντως, προβληματισμό διέκρινα από τις δηλώσεις και από, γενικότερα από τις αντιδράσεις που υπήρχαν και από τα δημοσιεύματα σχετικά με την σημερινή εμφάνιση εθνικής μας ομάδας που προετοιμάζεται για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2019. Στον αντίποδα, απόλυτη ικανοποίηση είδαμε από τον Μίκαελ Σκίμπε για την νίκη της ποδοσφαιρικής εθνικής ομάδας στην πρεμιέρα του Nations League. Ικανοποιημένος από όλους τους παίκτες, δήλωσε ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός. Και πλέον στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με την Ουγγαρία που θα γίνει το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης στην Βουδαπέστη για τη δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη κατηγορία. Θυμίζω του Nations League βρίσκεται η εθνική μας ομάδα σε όμιλο με Εσθονία, με Ουγγαρία την οποία θα αντιμετωπίσουμε την Τρίτη και η τέταρτη ομάδα του ομίλου είναι η Φινλανδία. Λοιπόν, για να πλησιάζουμε στις 12.30 θα πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη τελευταίο break για να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής αυτής, της νέας εκπομπής εδώ στο Λίμπρο 107,4 post game με Γιώργο Παναγιωτήτη στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 μέχρι και τη 1. Ξεκινήσαμε σήμερα σε μια περίεργη, θα έλεγα, ημέρα με όλα αυτά που έγιναν στην πόλη, με όλα αυτά τα επεισόδια, σιλβερές εικόνες στη Θεσσαλονίκη λόγω της ΔΕΘ. Δεν είχε και ιδιαίτερη αγωνιστική δράση. Είχαμε το μάτι της Εθνικής. Είδαμε τι έγινε και στα φιλικά των ομάδων μπάσκετ της πόλης και γενικότερα ό,τι υπήρχε στην αθλητική επικαιρότητα. Έτσι θα πηγαίνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από εδώ και στο εξής για όλη τη διάρκεια της σεζόν. Παρέα θα τα λέμε και με τις δικές σας απόψεις φυσικά. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματα σας σε FM και ενώ αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και του ΦΠΑ. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο 2310-287-888 για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε και παρέα θα πηγαίνουμε κυρίως με ενημέρωση, ανάλυση και σχολιασμό για όλα τα σημαντικά γεγονότα που υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post game μέρος τελευταίο για απόψε στην πρεμιέρα της νέας εκπομπής του Λίμπερο 107,4 με Γιώργο Παναγιωτήτη στο μικρόφωνο, με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου
Ξεκινήσαμε από τις 10, θα πάμε παρέα μέχρι και τη μία περίπου για λίγη ώρα ακόμη. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2-3-10-2-87-8-8-8 για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε. Σε μία έτσι περίεργη μέρα με πολλά επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μια μέρα που σαφώς στην επικαιρότητα δεν μπορούν να υπηρεσχύουν τα αθλητικά, αλλά εμείς πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά ως αθλητικό ραδιόφωνο. Είδαμε νωρίτερα ότι υπήρχε και από πλευράς ρεπορτάζ, ενώ τώρα βλέπω παίζουν στο Έψιλον και τα στιγμιότυπα όλων των αγώνων που είχε σήμερα για το UEFA Nations League. Έγιναν αρκετά μάτς και όλες τις κατηγορίες για όλους τους ομίλους. Κράταμε φυσικά την νίκη της εθνικής ομάδας στο Τάλιν της Εστονίας. Να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά όμως συνολικά στα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα για αυτή την νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA, αυτή την πολύ περίπλοκη διοργάνωση. Νομίζω αύριο θα είναι μια καλή ευκαιρία να έρθω λίγο πιο προετοιμασμένος να δούμε αναλυτικά το τι πρόκειται να δούμε, τι περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια αυτής, καθώς πολλοί κόσμος ακόμη δεν έχει καταλάβει. Να δούμε όμως τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα, ημέρα Σάββατο, χθες μάλλον, καθώς είμαστε 1:20. Ελβετία-Ισλανδία 6-0. Περίεργο αποτέλεσμα αυτό, Βασίλη. Οι Ισλανδοί που είχαν τόσο καλή εικόνα στο Μουντιάλ να δεχτούν 6 γκολ από τους επίσης καλούς Ελβετούς, αλλά αυτό το 6-0. Πολύ εμφαντικό. Αγγλία-Ισπανία 1-2 στο αποτέλεσμα της βραδιάς ίσως με ανατροπή για τους Ισπανούς μέσα στο Wembley, παρότι βρέθηκαν στο 11 να χάνουν. Στο 13 σοφάρισε από τον Σαούλ και στο 32 ο Ροντρίγκο έκανε το 1-2. Με γκολ να ακυρώνεται του Welbeck στο 5ο των καθυστερήσεων εκεί στο Wembley για τους Άγγλους για φάουλ στον Τεχέα που ήταν και ο σωτήρας των Ισπανών στο πρώτο μάτι της εποχής Λουίς Ενρίκε στην τεχνική ηγεσία της Φούρια Ρόχα. Βόρεια Ιρλανδία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-2. Για την δεύτερη κατηγορία αυτό το μάτς. Για την τρίτη κατηγορία Φιλανδία-Ουγγαρία 1-0 στο άλλο μάτς του ομίλου, του δεύτερου ομίλου, του ομίλου της εθνικής μας ομάδας και Εστονία-Ελλάδα 0-1. Την τρίτη Ουγγαρία-Ελλάδα στη Βουδαπέστη, 10 παρατέταρτο το βράδυ το παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα, το δεύτερο, δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Τέταρτη κατηγορία και δεύτερος όμιλος Λευκό-Ρωσία-Σαν Μαρίνο 5-0 και Λουξεμβούργο-Μολδαβία 4-0 και αυτό το μάτς τελείωσε πριν λίγο, ήταν στις 10 παρατέταρτο. Το μάτς της τρίτης για την εθνική με την Ουγγαρία θα παίξει κανονικά ο Κώστας Μητρογλου, όπως διαβάσαμε πριν από λίγο. Ο Έλληνας διεθνής που και γύρω στο 54 του σημερινού αγώνα είχε αποχωρήσει, έγινε αναγκαστική αλλαγή, είχε πάρει θέση του Μπακασέτας μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω αυτού του τραυματισμού. Τελικά η κατάστασή του δεν έμπνεε ανησυχία, παρά την αρχή αγωνία που υπήρχε στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Χτύπησε τον αστράγαλο, ωστόσο δεν είναι κάτι σοβαρό πέρα από κάποιες ενοχλήσεις. Έτσι, ο Μητρογλου αναμένεται να παίξει κανονικά στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη την προσεχή Τρίτη στις 10 παρατέταρτο για την εθνική ομάδα. Κατά τα άλλα, ικανοποίηση, έτσι, ικανοποιητικά είναι τα μηνύματα, αισιόδοξα τα μηνύματα που διαβάζουμε και στις δηλώσεις των παικτών. Μίλησε ο Φορτούνης, ο Μπουχαλάκης. Μπορούσαμε και άλλα γκολ, είπε ο Φορτούνης για παράδειγμα. Και γενικότερα ικανοποίηση μετά από αυτό το διπλό, αυτούς τους τρεις βαθμούς που πήρε η εθνική μας ομάδα σε αυτό το αναρκτήριο παιχνίδι για το Nations League. Ενώ βλέπω σε άλλο μάτς, στα προκριματικά του Κόπα Αφρικά για την Αίγυπτο, που νίκησε με 6-0 την Νιγηρία η Αίγυπτος. Όχι, τον Νίγηρα, συγγνώμη, όχι την Νιγηρία. Τη χώρα του Νίγηρα κέρδισε με 6-0 η Αίγυπτος του Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος στάρ της Λίβερπουλ. Έχασε 2 πέναλτι, έβαλε 2 γκολ και έδωσε 2 ασίστ όμως παρά τα 2 χαμένα πέναλτι. Πρωταγωνιστή σαφώς για την εθνική ομάδα του Αιγύπτου και όπου δεν αγωνίστηκε ο Άμρου Άρντα, δεν είχε συμμετοχή στο σημερινό μάτς της Αιγύπτου παρότι είχε κληθεί στην εθνική ομάδα ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. Διορθώνω μάλλον, έπαιξε ο Άρντα, έπαιξε το φινάλε. Απλά το είχαμε αφήσει στη μέση το μάτς εκείνο, τα λέγαμε και με την αγάπη Γαβριλίδη νωρίτερα. Διορθώνω άμεσα, καθώς ο Άρντα είχε μπει ως αλλαγή. Απλά και όταν το βλέπαμε με την αγάπη, δεν είχε περάσει ακόμη στο μάτσο ο Άμρου Άρντα, ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Μπήκε στο 57 μάλιστα, πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή, 33 λεπτά ο Άρντα. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος. Έπαιξε λοιπόν ο Άρντα ως αλλαγή στο μάτσο αυτό της Αιγύπτου με τον Νίγηρα στο 6-0. Με τα χαμένα πέναλτι του Σαλάχ, τα 2 γκολ και τις 2 ασίστ. Ο Άρντα είχε συμμετοχή για 33 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, δεν κάναμε ιδιαίτερα εκτενής αναφορά στην παρουσία του Άρη, της ΠΑΕ Άρης μάλλον, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ΠΑΕ Άρης θα έχει περίπτερο φέτος κανονικά
στην Διεθνή Έκθεση. Υπήρχαν και ανακοινώσεις προηγούμενες ημέρες και αναρτήσεις από τον Θόδωρο Καρυπίδη στο Instagram και άλλα πολλά τέτοια. Διαφήμισε αρκετά την παρουσία της στην φετινή ΔΕΘ, στην 83η ΔΕΘ, η ΠΑΕ Άρης. Σήμερα πέρασε από εκεί, από το περίπτερο, το κιτρινό μαύρο περίπτερο που έχει στηθεί. Πέρασε η Ολυμπιονίκη και η Αντιπεριφερειά της Θεσσαλονίκης, η Βούλα Βατουλίδου και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βασιλιάδης, ο οποίος μάλιστα φωτογραφήθηκε με κασκόλ του Άρη εκεί. Είπε χαρακτηριστικά στους ανθρώπους της ομάδας: χαιρόμαστε για τον Άρη που επέστρεψε δυναμικά και δίνει πολλά και καλά νούμερα στην ΕΡΤ, είπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού στους ανθρώπους του Άρη. Εντάξει, αυτές οι δηλώσεις τώρα και αυτά τα σχόλια, εντάξει, νομίζω πολλοί τα αντιλαμβάνονται, θα κατανοούν το τι σημαίνουν και πώς έρχονται. Έτσι, εντάξει, ένα γνωστό σκηνικό που το συναντάμε αρκετές φορές. Επιπλέον, στο περίπτερο της ΠΑΕΡΙΣ βρέθηκε και ο γενικός πρόξενος στον ΗΠΑ, ο Γκρέγκορι Φλέγκερ. Πέρασε και αυτός από εκεί, φωτογραφήθηκε, υπήρξε ειδική ανάρτηση στην σελίδα της ΠΑΕΡΙΣ στο Facebook, ενημέρωση. Αύριο είναι τα εγγένεια. Κυριακή μεσημέρι, ώρα 1 είναι τα εγγένεια του περιπτέρου της ΠΑΕ Άρης στην ΔΕ. Θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά και εδώ από τον Λίμπερο 107,4. Ίσως υπάρχει και εκπροσώπηση από πλευράς παικτών της ομάδας, δεν ξέρω, διοικούντων. Κάποιος θα είναι και λογικά. Θα έχουμε και κάποιες δηλώσεις πιθανώς σχετικά με την παρουσία των κεντρινών μαύρων στη ΔΕΘ και γενικότερα ίσως και για την επιστροφή του συλλόγου στην Super League και οτιδήποτε άλλο είναι πιθανό να ακούσουμε εκεί από τους ανθρώπους του Άρη. Διαβάζω τώρα, Βασίλη, έσπασαν αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες στη Θεσσαλονίκη σε κατάσταση σοκ οι επιβάτες. Άλλη μια άσχημη είδηση από τις πολλές που είδαμε σήμερα να συμβαίνουν στην πόλη. Πολλά τα επεισόδια, να επαναλάβουμε ακόμα μια φορά, εντάξει, τα ζήσατε και περισσότεροι και όσοι κινηθήκατε στο κέντρο της πόλης, όσοι βρεθήκατε και στις διαδηλώσεις ίσως. Δεν ξέρω τι αφήνει πίσω της η σημερινή ημέρα. Το πρωί να δούμε από το ξεκίνημα με τις εκδηλώσεις με τη βόλτα εκεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και όλα αυτά τα αναμενόμενα λίγο ως πολύ που περιμέναμε να δούμε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες εκεί τα σουτάκια στο κήπεδο μπάσκετ στη ΔΕΘ. Εντάξει, τώρα ας μην πάρουμε θέση σχετικά με όλα αυτά. Τη βόλτα εκεί και στο περίπτερο πέρασε και από του ΠΑΟΚ ο Πρωθυπουργός και όλα αυτά που έγιναν ακολούθησαν. Ακολούθησε ομιλία του μάλλον στη ΔΕΘ, στο Βελίδιο. Με τις εξαγγελίες τις γνωστές που περιμέναμε να ακούσουμε και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και τα πολύ θλιβερά επεισόδια, τα πολύ μεγάλα επεισόδια, μεγάλης έκτασης επεισόδια, ίσως και χειρότερα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε ούτως ή άλλως και μεγάλη αστυνόμευση, παρουσία χειρών αστυνομικών δυνάμεων, περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια, όπως έλεγαν δημοσιογράφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ. Ό,τι συνέβη τώρα, το ότι είδαμε, το τι μένει πίσω, δεν ξέρω, είναι μεγάλος ο προβληματισμός σαφώς. Και δεν ξέρω τι καλύτερο μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια. Όσοι θέλετε τουλάχιστον να ξεφύγετε λίγο από όλα αυτά με μια δόση ποδοσφαίρου και από τα επεισόδια που είδαμε και στο Περιστέρι σήμερα, άλλο ένα θλιβερό περιστατικό και εκεί τουλάχιστον εκεί ξεχώρισε ένα πανέμορφο γκολ που έτυχε ο Μάτσον στη νίκη του Ατρομήτου με 1-0, γιατί πέφτει και ποδόσφαιρο εκεί. Ένα φανταστικό γκολ, όσοι δεν το είδατε, νομίζω αξίζει να το δείτε. Φοβερό σούτ από πολύ μακρινή απόσταση. Ένα από τα highlight της ημέρας. Σίγουρα που ξεχωρίζει για όσους θέλουν να ασχολούνται μόνο με ποδόσφαιρο και όχι με επεισόδια και οτιδήποτε άλλο αρνητικό μπορεί να συμβαίνει στα γήπεδα. Και ας ελπίσουμε να πάψουν να περιοριστούν όλα αυτά και να ασχολούμαστε μόνο με ποδόσφαιρο. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτό ευελπιστούμε που ξεκίνησε σήμερα, έκανε την πρεμιέρα σήμερα. Και θα πάμε μαζί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν με την ευχή φυσικά να έχουμε να ασχολούμαστε μόνο με θετικές και καθαρά ποδοσφαιρικές ειδήσεις και όχι μόνο ποδοσφαιρικές και μπασκετικές και γενικότερα ό,τι αφορά τον αθλητισμό να τα σχολιάζουμε εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 μέχρι και τη 1 με Γιώργο Παναγιωτήτη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα για να σχολιάζουμε, να ενημερώνουμε, να λέμε για ό,τι συμβαίνει και με την ελπίδα, επαναλαμβάνω, μόνο γύρω από αθλητικά πλαίσια και όχι επεισόδια, όχι άλλου είδους αρνητικά γεγονότα όπως αυτά που έζησε σήμερα η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, περίπου 5 λεπτάκια πριν από τη μία, οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε της πρώτης εκπομπής post-game εδώ στον Λίμπερο 107,4. Με Βασίλη Καβαδία ήμασταν παρέα στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Γιώργος Παναγιωτήτης ήταν στο μικρόφωνο.
Είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 10, από τις 10 μέχρι και τις 1, κάθε Σάββατο και Κυριακή, εδώ στο Λίμπερο 107,4, post-game. Έχουμε και αύριο αρκετά ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα για να πούμε, κυρίως για την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και ό,τι άλλο συμβαίνει λόγω ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω, σήμερα πολύ άσχημα τα επεισόδια που είδαμε. Να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο στο βράδυ Σαββάτου, καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα Κυριακής φυσικά, και θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 10, μένετε συντονισμένοι, ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4, από Γιώργο Παναγιωτήδη και Βασίλη Καβαδία. Καλό βράδυ.